Καλησπέρα στη Μακεδονία. Καλησπέρα στη Νότια Μακεδονία. Αλληλούια, λέμε και κλαίμε. Τι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έχουμε και βόρεια. Εδώ θα τα λέμε όπως είναι. Καλησπέρα στη Μακεδονία. Καλησπέρα σε όσους είναι και αισθάνονται Μακεδόνες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην κεντρική Μακεδονία. Στους συνέλληνες και, και στη συμβασιλεύουσα και τα λοιπά. Και στην ύφη του Θερμαϊκού. Καλησπέρα. Όλα. Όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Δεν κατάλαβα. Ποιοι Βόρειοι Μακεδόνες. Τι είναι αυτοί οι Βόρειοι Μακεδόνες. Οι Βόρειοι Μακεδόνες είναι όπως ήταν. Σλαβομακεδόνες. Σλαβομακεδόνες. Άρα τι, δεν κατάλαβα. Επειδή σαν... είπαμε Βόρειους τώρα Μακεδόνες. Οι Βόρειοι γεννότητε, ρε φίλε, όπως ήταν στην Αμερική, στον Εμφύλιο. Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε χαβάλε με τέτοια πράγματα. Όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είτε είμαστε της μίας άποψης είτε της άλλης. Από αυτά τα πράγματα είναι μόνο σοβαρά, πώς θα τα υπολογίζεις. Σήμερα... Η Γερμανία, η χώρα που μας αγαπάει τόσο πολύ και την αγαπάμε εξίσου, χάνει 0-1 από το μεγάλο Μεξικό. Μέχικο. Που με μια κάθετη παλιά του Τσιτσαρίτο Ερνάντεθ στον Λοθάνο στα πλάγια έσκασε μια ωραία έτσι κοφτή ντρίμπλα από το αριστερό στο δεξί και έσκασε στην κλειστή γωνία του Μανολάκη του Νόιερ το 0-1, κερδίζει και είμαστε Μέχικο, έτσι, άντε, κούραση Γερμανία να μείνει επιτέλους έξω από τους ομίλους, έτσι, επιτέλους πρέπει να μείνει έξω από τους ομίλους, τώρα πάρουμε κανένα 1-1, όχι, εντάξει. Ο Τσόα μπλοκάρει χωρίς να έχει πρόβλημα, ο Τσόα δεν είναι που έχει ένα λιγότερο χέρι ή περισσότερο έχει. Στο χέρι του έχει ένα εξαδάκτυλος, ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι τετραδάκτυλος ή εξαδάκτυλος. Και τι κάνει, δεν είναι τα δύο δάχτυλα ή έχει ειδικό γάντι. Ειδικό γάντι, μάλλον, ξέρω εγώ. Τι μάλιστα. Να αφού δεν έχει το δεκαδάκτυλο στο έντερο το παχύ, την ασθένεια, ρε. Άπου, το δεκαδάκτυλος, ναι. Κάπως έτσι λέγεται και τα λοιπά. Πάλι καλά είναι. Την ίδια ώρα έχουμε τον τελικό των τελικών, το πέμπτο παιχνίδι. Το μοναδικό sold out στη σειρά των τελικών. Είναι το μοναδικό sold out. Ναι. 8. Για να δούμε και τη βολή εδώ πέρα του Μακλίν. Άστοχος. 8-4 Παναθηναϊκός. Έχει ξεκινήσει καλύτερα. Εν τω μεταξύ στα πρώτα 3 και 52 δευτερόλεπτα και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει φάουλ. Έτσι. Και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει φάουλ, δηλαδή έχουν σφυριχτεί μίνιμουμ 10. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Σκορ και θέαμα. Σε 4 λεπτά, σε 4 αγωνιστικά λεπτά. Ο Μακλίν εύστοχος. Είχαμε. Πολύ εύστοχος. Εύστοχος το να χάνει τις βολές. Πολύ ξύλο. Στα πρώτα 4 λεπτά έχουμε πάρα πολλά φάουλ. Θα σας δώσω και τα στατιστικά από το παιχνίδι μόλις έτσι μπούμε σε ρυθμό και έχει και νόημα. Έτσι, γιατί ακόμα είναι νωρίς. 8-4 Παναθηναϊκός, ο Καλάθης τι κάνει εκεί. Θα μπει μέχρι μέσα, το χάσε. Νομίζω υπάρχει τρομερό άγχος. Λογικό είναι, έτσι. Σε 40 λεπτά κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Ένας τίτλος, μια χρονιά ολόκληρη. Και επειδή και οι δύο στην Ευρωλίγκα ήταν αποτυχημένοι. Τρίποντο από το Σπανούλι, άστοχος. Άστοχος για άλλη μια φορά. Είναι πολύ κακός ο Σπανούλης στους τελικούς. Γενικά είναι πολύ κακός φέτος. Νομίζω ότι... Καλά, ο Λοτζέσκι έχασε μόνος του με το καλάθι, λέει. Μάλιστα. Για να δούμε. Σκορ και θέαμα. Ο Παπα-Νικολάου στη γωνία. Τώρα περιγράφουμε και το μάτς, γιατί πραγματικά δεν έχει σταματήσει η φάση ακόμα. Πριν τις γιατρείς. Πάτησε πίσω έξω. Γραμμή, εντάξει, πραγματικά 5 αγωνιστικά άσχημα, κακά λεπτά μπάσκετ στον τελικό. Λογικό. Απλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και έτσι μπάρω το κάτω. Απίστευτη ευκαιρία χάνει η Γερμανία. Συνεχίζει τη φάση, όχι. Έχει δώσει offside, μάλιστα. Έχει δώσει offside. Στη συνέχεια της φάσης, ο Γκόμες που κυνήγησε τη φάση, ποιος είναι, ο Μίλλερ. Όχι. Η φάση είναι ως μη γεννόμενη από την αρχή. Μάλιστα. Γιατί η κάθετη πάσα που γίνεται στον Μίλλερ. Ο Μίλλερ δεν ήταν. Ο Μίλλερ ήταν, ναι. Ο Μίλλερ ήταν offside τελικά. Παρότι το έβγαλε ο Τσόα, ούτως ή άλλως η φάση δεν μετρούσε. Και έχουμε αλλαγή νωρίς. 58 λεπτό θα βγει ο Κάρλος Βέλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, της Βιγιαρεάλ. Τώρα βγάζει το ψωμάκι του στο MLS. Αν θυμάμαι καλά, είναι στους Λος Άντζελες, όχι Γκάλαξη, στην άλλη ομάδα της πόλης. Και θα μπει ο Άλβαρες. Θα βγει δηλαδή ένα καθαρόαιμο έτσι άτι στα extreme. Μπορεί να παίξει και πίσω από το 4. Δεν είναι ακριβώς center 4. Εμένα μου θυμίζει παικτικά πάρα πολύ τον Αραούχο. Ο Βέλα σε πολύ καλύτερη εκδοχή. Εμφανισιακά μοιάζει έτσι με αυτό το μαλλί το. Εντάξει, εμένα μου τον θυμίζει παικτικά γιατί είναι και αριστεροπόδαρος, αλλά έκανε καλύτερη καριέρα φυσικά στην Ισπανία ο Βέλα από τον Αραούχο, ο οποίος απλά εμφανίστηκε εδώ στη χώρα μας, να πούμε, από το πουθενά.
γιατί δεν είναι και παίκτης τέτοιου επίπεδου, έτσι. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Βέλα που πήγε πολύ νωρίς στο Αμέρικα, έτσι. Κάτσε, μιας και το λέω. Πόσο χρονών είναι ο Βέλα? Νομίζω ότι είναι 28, νομίζω. Κάπου εκεί το λέω και τις δεκάδες. 29 χρονών είναι ο Βέλα. Ορίστε. 29 χρονών και επέλεξε να πάει στους Los Angeles FC. Έτσι, μια πενταετία στην Sociedad, τύπου εγώ Villarreal. Ωραίος, εντάξει. Επικό μιμ με τον Joachim Löw να πιάνει αυτά που έπιανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πιστεύω ότι είναι ίσως ο μοναδικός προπονητής τζόβενο. Δεν είναι μικρός. Όχι, δεν είναι μικρός, αλλά πρόσεξε τώρα. Είναι 57. Το μαλλί είναι βαμμένο. Ναι. Είναι σε νιέ-πενιέ, ναι. Δεκαετίας. Βασικά είναι μαλλί Γαρδέλης. Είναι καλογυμνασμένος. Γαρδέλης. Ναι. Ναι, καλογυμνασμένος, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Είναι καλομαυρισμένος. Καλομαυρισμένος. Και φοράει αυτό τα μπλουζάκια, τα μαύρα, τα κολλητά. Και no name όμως. Και no name, πρόσεχε, και είναι και λίγο και αριστερά, άμα δεις μπροστά, ναι, αυτά το έτσι. Ναι, για να δείξουν το στήθος του. Έτσι, δηλαδή, άνετα. Το γέρικο γυμνασμένο στήθος. Έτσι, άνετα. Είναι, ρε παιδί μου, πορνό δεκαετίας 70. Ο γνωστός 40 πλάς πέφτουλας σε μαγαζιά. Μαγαζιά, πρόσεξε, με 20χρονα. Ναι. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, έτσι, γιατί. Ένας, έτσι, ένα τζόβενο επίπεδου Λεβ δεν θα την πέσει τώρα σε κυρίες της ηλικίας του. Ο Ρόης θα πει. Έχουμε μια αλλαγή τώρα. Βγάζει χαφ. Ναι, για να βάλει επιπλέον επιθετικό. Έβγαλε τον Κεντήρα. Τη στιγμή που ο αντίπαλός του έβγαλε επιθετικό και έβαλε λίγο και πιο έβαλε χαφ, ναι. Αμυντικό γενή, ναι, παίχτη. Ναι, δηλαδή, ναι, λογικό. Είναι μια αλλαγή στη σκακέρα. Λογικό είναι. Ένα μισάωρο έχει ακόμα το μάτς. Η Γερμανία θέλει να πιέσει. Το Μεξικό θέλει να κρατήσει αυτό το υπέρ του 0-1. Στο μπάσκετ, για να δούμε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που παίζει ουσιαστικά με ελληνικό ρόστερ πριν του Μακλίν, που του έχει βγει. Οπ, καλάθι για τον Παπα-Νικολάου, 10 όλα. Τρίποντο στα 3 και 30 με την λήξη του χρόνου επίθεση. Ο Παπα-Νικολάου που κυνηγάει σαν σκυλί τον καλάθι, έτσι. Το είδες. Σαν σκυλί κυνηγάει τον Νικ Καλάθι. Βλέπουμε εδώ τον Έσμπερξ για να. Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και πολύ σωστά κάνουν και τα αφήνουν. Τώρα, άμα ήταν έτσι, οπ, κακή πάσα του καλάθι. Είδες πως μετράει η πίεση. Χαμένο τρίποντα τον Παναθηναϊκό, ριμπάουντ τον Μακλίν, Μάτζαρης, Πανούλης, Πρίντεζης και. Πήρε την πάσα από το ριμπάουντ και αντί να κατεβάσει την μπάλα, την έδωσε στον Πανούλη. Αυτή είναι και αυτό του. Το πράγμα αξίζει 800.000. Αυτή είναι η δουλειά του. Εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά του, είναι να υπάρχει ταπεινός μέσα στο γήπεδο. Μακλίν γυρίζει υπέροχα, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Είναι φάουλ. Το οποίο έχει σφυριχτεί στον Γκίστ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επιλέξει να παίξει και με Γκίστ και με Σίγκλετον, με δύο δηλαδή πύργους, και Λοτζέσκι, πώς τον λένε, Rivers, στις άκρες, στα φτερά, και με τον Νικ Καλάθι σε ένα, νομίζω, αμερικάνικο μπάσκετ από τον Μπασκουάλ. Δηλαδή αυτό με τους δύο, τώρα μπαίνει Βουγιούκας, με τους δύο καθαρόιμους ψηλούς και τους δύο wingmans. Wingsman, να το πω σωστά, σε προφορά, είναι καθαρό με το αμερικάνικο μπάσκετ. Περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, ο Σφερόπουλος, εργάτες. Έτσι, εργάτες, και όσο πάει το σκορ, να κατεβάσει κλασικός Ιωαννίδης. Έτσι, Γιάννης Ιωαννίδης, να κατεβάσει το σκορ όσο μπορεί, να ρίξει όσο ξύλο μπορεί και ό,τι βγει στην επίθεση δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει η άμυνα. Θα δούμε πάντως. Σήμερα υπάρχει άγχος και από τους δύο, λογικό είναι, δεν μετράνε αυτά. Αυτά δεν μετράνε. Αυτό που μετράει είναι σήμερα το ποιος θα είναι ο πιο εύστοχος, καθαρά. Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας δηλαδή. Μάικ Τζέιμς το καλάθι, 12, το έχασε. 11, όχι, μέσα το είναι. Από τον πιο χαρισματικό σκόρερ των τελικών. Ο οποίος Μάικ Τζέιμς είναι Αφροαμερικάνος ή είναι μηγάς? Δεν ξέρω. Ή είναι λευκός Αμερικάνος? Δεν ξέρω τώρα την καταγωγή. Όχι, δεν είναι θέμα καταγωγής. Απλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, που δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά, ας πούμε. Φιλή, να το πω έτσι. Έχει, ρε παιδί μου, είναι περίεργη, τέλος πάντων. Έχει περίεργο χρώμα, να το πω έτσι, για Αμερικάνους. Λοιπόν, το παιχνίδι στο Μουντιάλ είναι εκεί που το έχουμε αφήσει. Με να την δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Γερμανία, δώσει τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, 2310-287-888. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εμείς. Και γράφετε FM, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54
526 το μήνυμα, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. 60-40 η κατοχή υπέρ της Γερμανίας με τις διπλάσεις κιόλας πάσες. 330 κάτι είδα για, τους, για τα Panzer, έτσι δεν είναι το παρατσούκλι τους. Panzer, ναι. Απέναντι στους Μεξικανούς που έχουν 160 πάσες. Panzer περίπου. Είναι το παρατσούκλι και νομίζω λέγεται Nationalmannschaft. Είναι η εθνική επιλογή, κάτι τέτοιο. Κατάλαβα. Λουκάνικα Φραγκφούρτη. Λουκάνικα Φραγκφούρτη. Ναι. Εγώ θέλω ακροατάς σήμερα, τους ακροατάς να τους αφουγκραστούμε. Πήγαν στις πρέσπες. 100.000 είχε. Εγώ θέλω γνώμη κόσμια για το γυριστό. Μεγάλη ευκαιρία το γυριστό από τον... ποιος είναι αυτός? Ο Κίμιχ ήταν, ποιος ήταν? Ο Κίμιχ, ναι. Σε ένα γυριστό από το πέναλτι, ψιλοκρεμαστά πήγε η μπάλα, δεν σημάδεψε. Κατά τύχη σε εισαγωγικά βρήκε έτσι κοντά στο τέρμα, πήγε πάνω τα δοκάρια βεβαίως. Ο Τσόα έκανε μια καλή εμφάνιση. Πω, τι μάλλον είναι γαρδέλιζε φίλε, έτσι, δες τώρα. Φίλε, γέρασε. Εντάξει, προφανώς. Ο χρόνος είναι αμήλικτος με όλους. Και ο Λουβ γέρασε. Όσο έτσι... πώς θα το πω, όσο και να περιποιήσει τον εαυτό σου, όσο και να περιποιήσει τον εαυτό σου, το βυζί θα κρεμάσει. Αυτή είναι και το μαλλί θα ασπρίσει. Παρακαλώ, θέλω έτσι άποψη για τα Σκόπια, γιατί το λέμε μακεδονικό. Κοίταξε, μεταξύ μας για Σκόπια, την ονοματοδοσία. Σκόπια σαν κράτος μόνο εμείς τους λέμε, με την έννοια του ότι η Σκόπια είναι η πόλη, η πρωτεύουσα του κρατηδίου, έτσι. Ποτέ δεν είναι. Παιδί μου, άσε με να τους λέω όπως θέλω. Εντάξει, άγαμε, όπως λέμε. Λοιπόν, όχι, εμείς τους λέμε και βάζω και εμένα μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω, τα Σκόπια έχουν πάρει σήμερα και επίσημα με μια συμφωνία την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Εγώ πάντως άκουσα τον Ζάεφ, τον λένε τον. Έχουν τον το δικαίωμα βάσει τη συμφωνία να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Μακεδόνες, αυτό είπε. Και οι Έλληνες, λέει, και οι Μακεδόνες. Είμαστε μαζί και τα λοιπά. Άρα τι η Βόρεια Μακεδονία είναι αυτή? Έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή οι Βορειοκορεάτες ονομάζονται Κορεάτες? Όχι. Δηλαδή μου, εσύ σαν Έλληνας. Λοιπόν, ο σκόρερ βγαίνει, ο σκόρερ βγαίνει, ο Λοφάνο, στο 66ο λεπτό βγάζει και έναν πλάγιο χαφ για να περάσει τον Χιμένεθ. Απέξει με δύο μάλλον. Ο Χιμένεθ είναι επιθετικός, έτσι, επιθετικογενής. Νομίζω ότι το κάνει για να εξισορροπήσει την αλλαγή που κάνει πριν ο... Μπορεί να έχουμε αλλαγή στο σχήμα. Τέτοιος, έχει βγάλει και τους δύο εξτρέμ, οπότε πιθανολογώ ότι θέλει να παίξει με δύο, αλλά όχι από τα πλάγια. Θέλει να έχει δύο παίκτες δηλαδή, όπως είχε και πριν, αλλά να μην έχει εξτρέμ, να παίξει δηλαδή με Τσιτσαρέτο κοντά και τον Χιμένεθ. Και να έχει γενικότερα μια πιο συμπαγή μεσαία γραμμή, ώστε να μπορέσει να μπλοκάρει την... τη μεσαία γραμμή της Γερμανίας που είναι και... Θα φάνει. Για να δούμε τώρα τους Γερμανούς που βγάζουν μια κόντρα επίθεση από τα δεξιά. Η σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Ο, πέρασε μπάλα. Για να δούμε. Όχι. Κακό το πλάσε. Βρήκε. Σε παίκτη εδώ ο Ντράξλερ προσπάθησε από τα αριστερά να πλασάρει απέναντι με το δεξί. Τελικά η μπάλα βρήκε σε Μεξικανό και κατέληξε κόρνερ που πάνε να εκτελέσει ο Κρός με πάσα. Η οποία μου θυμίζει, έτσι είναι λίγο ρετρό, τη φανέλα. Κεφαλιά, ευκαιρία. Χάνει πολλές ευκαιρίες η Γερμανία. Μου θυμίζει το corner. Μου θυμίζει τη φανέλα που είχε η Γερμανία το 94. Έτσι. Οι Γερμανοί δεν αλλάζουν εύκολα φανέλα. Όχι, αυτή εδώ πέρα η φανέλα με το κατέβασμα, αυτό που κάνει και τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Είναι ρετρό, κατάλαβα. Έχει ξαναυπάρξει αντίστοιχη φανέλα. Ο Βέρνερ έχασε την ευκαιρία για τους Γερμανούς. Παλεύει, ξύνει τη μύτη του εδώ, είναι. Θα βγάλει κάτι από εκεί. Κάτι θα βγάλει. Κάτι θα βρει. Τώρα, όσον αφορά το Μουντιάλ, λοιπόν, θέλω να πω τον καημό μου. Όπου ο Τσόα εκεί παραλίγο να κάνει το λάθος, θα παραχωρήσει κόρνερ. Από το να παραχωρήσει γκολ. Καλώς έδωσε μια στιμένη πάσα ο συμπαθής τερματοφύλακας των Μεξικάνων. Τώρα, πόσο κακή μετάδοση ολονών στην ΕΡΤ έχουμε φέτος. Πες μου, ρε φίλε. Για να είμαι απόλυτα... Χάσανε μισθό. Τι έγινε, δεν ξέρω. Είναι λες και περιγράφουν κηδεία. Είναι καθυστερημένοι. Σε όλα τα παιχνίδια. Όχι, είναι καθυστερημένοι. Αν δεις, είναι άνθρωποι. Περίμενε.
Το συζητούσαμε χθες με τον Δημήτρη. Όχι, δεν το λέω σαν χαρακτηρισμό. Είναι άνθρωποι. Αντικειμενικά είναι. Είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία. Εγώ κάποιος δεν τους ξέρω, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από μετάδοση αγώνων. Δεν είναι ότι τους βρήκανε τώρα και τους βάλανε από ρυθμική γυμναστική και από χόκεϊ επί χόρτου. Εντάξει. Είναι άνθρωποι που υποτίθεται είναι ποδοσφαιρικοί. Κοίταξε, εγώ για να είμαι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παύσεις 20 δευτερολέπτων, Βασίλη. Ναι, έχει τρελές παύσεις. Ρε φίλε, είναι λες και το κάνουμε με το ζόρι. Δηλαδή, λες και τους βάλαμε το ζόρι, λες και τους κόψανε μισθό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχω την τηλεόραση ανοιχτή. Δεν κάθομαι, ρε παιδί μου, να το δω όλο το μάτς. Δεν κάθομαι στον καναπέ μου. Κάνω και καμιά βόλτα στο σπίτι μέσα, καμιά δουλειά, να πάω να βάλω νερό κτλ. Και κάποια φάση εκεί που μιλάει το μάτς, σταματάει όντως για 20-30 δευτερόλεπτα. Και λες, τι έγινε, χάλασε τηλεόραση. Πάτησα κατά λάθος το mute. Τι έγινε. Και μετά ξαναπας πίσω να γυρίσεις να δεις μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Βλέπεις κανονικά την εικόνα και κάποια στιγμή ξυπνάει και ο speaker. Μετά το διάλειμμα θα επανέλθουμε με μετάδοση του γκολ του Κριστιάνου. Και θα ψάξω να βρω και την ελληνική μετάδοση για να καταλάβετε διαφορά ενός Έλληνα speaker Sports και ενός ξένου. Ναι. Εντάξει. Φτάσαμε δηλαδή από το Βερνίκο που έλεγε τις βλακίες. Από τον Μπουρουπουπού που έλεγε όχι φάνη. Όχι φάνη και φώναζε και ζητούσα την Παναγία να μας βοηθήσει σε κάθε φάση. Παναγία μου βοήθησε. Ο Χριστός και η Παναγία. Έτσι. Φτάσαμε από τον... Τι είναι, πώς τον σήκωσε έτσι σακίρε. Το είδες. Έπεσε ο Τσαρέτο εντωμεταξύ κάτω από φάλο το οποίο σφυρίθηκε και πήγε να τον σηκώσει ο Γερμανός από το χέρι, τον πέταξε. Κόντως να του βγάλει τον νόμο. Ναι. Και φτάσαμε δηλαδή από τις βλακίες και τις φωνές χωρίς λόγο, γιατί δεν ήταν ποδοσφαιρικές φωνές, δεν ήταν μεταδόσεις οι οποίες είχαν ένα ρυθμό και είχαν κάτι να πούνε. Όχι, ήταν φτάσαμε άσκομα. Τώρα στους κοιμισμένους. Τώρα είναι τρεις χειρότερα. Είναι λες και κάνουν μετάδοση με ένα πιστόλι από πάνω τους. Δεν είναι το πιστόλι. Έτσι. Είναι λες και κάνουν μετάδοση, έχουν βγάλει και τα παπούτσια. Τι, σας κόψανε άδειες. Τι σας κόψανε λεφτά. Μήπως σας κόψανε να κάνετε ταξιδάκι στη Ρωσία. Τι γίνεται. You had one job. Τι γίνεται. Μουντιάλ περιγράφεται φίλοι στην ΕΡΤ. Το μόνο που. 12 μήνες ξύνετε τα αυτά σας εκεί πέρα να πούμε καμιά 50 άτομα που είστε. Στα αθλητικά. Και τώρα που ήρθε το Μουντιάλ. Και το έχει αποκλειστικά τώρα η Βασιλιάδη. Τώρα θα δουλέψουν. Τι! Βασικά δεν είναι αυτό. Είναι επειδή θα δουλέψουν και τη νέα χρονιά, αφού ο Βασιλιάδης θα προσφέρει ενιαίο πακέτο με την ΕΡΤ. Αυτά πάνε περισσότερα λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Περορίες. Μα δεν θέλουν τα παλικάρια. Τι δεν θέλουν, μωρέ. Δεν θέλουν τα παλικάρια. Θέλουν το στάνταρ. Όχι, εντάξει, είναι πραγματικά δεν είναι. Το μόνο που αφήνω σαν. Πώς να το πω, σαν υποσημείωση είναι μήπως δεν έχουν πάει στη Ρωσία. Αυτοί που κάνουν τις μεταδόσεις και έχουν κάποια χρονοκαθυστέρηση στο κύκλωμα και προκειμένου να τα δούνε, κάνουν ας πούμε μια συνοπτική μετάδοση του αγώνα. Αλλά και πάλι δεν αποτελεί δικαιολογία, είναι τραγικό για την ΕΡΤ. Έτσι. Και μάλιστα το διαφημίζουν και τα 64 παιχνίδια λέει, εδώ λέει στην ΕΡΤ. Το διαφημίζουν κιόλας, τέλος πάντων. 18. Το είδα σωστά. 18-15 ο Στιέρλινγκς, πώς τον λένε τον παλιέκαρο αυτό, ναι. Έκλεψε την μπάλα από τον Καλάθι σε μια άμυνα με αυτοθυσία. Όχι, τελικά το έδωσαν υπέρ του Παναθηναϊκού. 18-15 ο Παναθηναϊκός, τα λάθη είναι 2-7 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει πολλά λάθη, παρόλα αυτά είναι κοντά στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε 8-15 πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζέιμς κάνει τον drive, όχι. Πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι. Πάρα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό συμφέρει στον Ολυμπιακό. Συμφέρει τον Ολυμπιακό, ο οποίος με εξαίρεση το προηγούμενο παιχνίδι, ο οποίος ήταν επιθετικά πολύ καλός, δεν έχει κάνει άλλο παιχνίδι που μπορείς να πεις ότι. Ο Ρόμπερτς. Ο Ρόμπερτς. Κάνει το 18-18. 0 στα 5 τρίποντο Παναθηναϊκός, 3 στα 6 Ολυμπιακός. Φτάσαμε και στις 7:30. Να πάμε σε διάλειμμα να υπενθυμίσουμε το χορηγό μας, τα έπιπλα Παπαϊωάννου, στην Ευκαρπία. Θα τους βρείτε στην Αθηνά στα Κυριακή για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Και μετά το διάλειμμα, εδώ είμαστε. Βγαίνει ο αρχηγός του Μέξικο. Του Μεξικό, στο 73ο λεπτό, ο Ράφα Μάρκες μπαίνει. Πω, απίστευτο. Ο 39χρονος Ράφα Μάρκες μπαίνει στη θέση του κουρεμένου, έτσι πλέον τα τελευταία χρόνια Γουαρδάδο, τον θυμάσαι αυτό να με μακρύ μαλλί, έτσι, και μουσάκι στο πηγούνι. Ένας παλέμαχος στα 30 κάτι βγαίνει, ένας
Μπάρμπας στα 38-39. Έτσι, όταν ο Μάρκες παίζει στο Μουντιάλ, λέμε μπράβο γίγαντας Μάρκες. Όταν παίζει ο Τζιόλης ο Κατσουράνης, όμως κράζατε κάρχες. Μπαρμπάδες, ναι. Έτσι, και γιατί παίζεις με... με τα γερόντια. Ναι, 5 World Cups βγάζει από κάτω, έτσι. Έτσι, ισοφαρίζει το ρεκόρ, το οποίο δεν ξέρω ποιος το έχει. Αλλά ο Ντίνο Τζοφ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σε 5 Μουντιάλ με αυτή τη συμμετοχή ο γίγαντας Μεξικανός πρώην αθλητής της Μπαρσελόνα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Το παιχνίδι στην μπάλα είναι στο 0-1, εκεί που το αφήσαμε. Η Γερμανία έβαλε μέχρι και τον Μάριο Γκόμες μέσα. Γιατί δεν βάζουν και τον. Ας φέρουν και άλλους, φίλε. Ξέρω κανένα πάει. Ποιο να θες. Τον Κλόζε, ναι, και τον Κλόζε. Ας φέρουν και άλλους, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά, ρε. Πλάκα μας κάνεις, ρε Τζόβενο Λεβ. Πλάκα μας κάνεις, αφήνεις να πούμε παιχταράδες έξω. Κάτι Σούρλε, κάτι Σανέ, κάτι τέτοια. Και μου θες τώρα να πούμε. Θα βάλει κανένα γκολ ο Γκόμες, θα γελάμε. Αμάν, αμάν, αμάν. Φεύγει ο Γκόμες, πασάρει ο Γκόμες τον. Ο Βέμερ είναι αυτός ποιος είναι. Βέμερ, Βέρνερ, πώς τον λένε. Είμαστε γνωστοί. Δεν τους πάω κιόλας στους Γερμανούς. Σουτ, ο Τσόα μπλοκάρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σουτ του Κρόος με το αριστερό. 84ο λεπτό. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Γερμανία Μεξικό 0-1 με τον γκολ του Λοθάνο το πρώτο ημίχρονο. Πάμε είναι λοιπόν τώρα. Offside, πάμε να ακούσουμε αυτό που έλεγα. Προσέξτε τώρα. Είναι ο Μαυρογεννίδης, είπαμε Δημήτρη. Είναι ο κύριος Μαυρογεννίδης λοιπόν. Όχι το δεξί μπακ του Ολυμπιακού και του Άρη. Όχι ο. Έτσι. Πώς το λέγανε Γιάννης. Δεν ξέρω πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε το Μαυρογεννίδη. Γιάννη. Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Δημήτρης Μαυρογεννίδης, ναι. Λοιπόν. Είναι ο Πέτρος Μαυρογεννίδης. Είναι τη σερτ. Είναι από τους πιο. Παθιάριδες. Ναι. Πρόσεξε έτσι, αυτός είναι ο παθιάρης. Πάμε να ακούσουμε τον γκολ του Κριστιανού στο 88 λεπτό. Γκολάρα στη λήξη του αγώνα. Πάμε να το ακούσουμε. 88, Ρονάλντο εκτελεί γκολ! 2 Τεκέα. Δίπλα από τον Μπουσκέτς. Τα κενά που λέμε, έτσι. 3-3. Μόνος του ο Κριστιανού. Φοβερό. Φοβερό, τρελαθήκαμε. Είχαν ένα κόλ, μετά έσβησε. Άκου τώρα τον Πορτογάλο. Τύπος πρέπει να πάει να κοιταχτεί πάντως μετά από αυτό. Τρελάθηκε, φίλε. Σίγουρα κάτι έπαθε. Τρελάθηκε ο Πορτογάλο. Κάτι έλεγε Πάδρε Νουέστο. Πρέπει να έλεγε ο νέος πατέρας σας. Κάτι τέτοια έλεγε ο Πορτογάλο. Γιατί έλεγε ο Μπριγάδο. Ευχαριστούμε. Κάτι τέτοια έλεγε. Αυτά είναι. Κατάλαβες. Πες με εσύ τώρα, είσαι ουδέτερος και βλέπεις αυτό τον κουρς το 88, ρε φίλε. Και ακούς την μετάδοση έτσι. Μα. Και σε λέει, α, πολύ ωραίο το γκολ του Νάτσο. Και αυτό ωραίο γκολ. Έλα ρε. Αυλώσαμε να πούμε. Αυλώσαμε. Εσένα περιμέναμε. Να μην το πω πιο χοντρά. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο ξανθός μπαμπρός. Βγήκε ο Βέρνερ και μπήκε ο γίγαντας ο Μπραντ. Ποιος είναι ο Μπραντ. Ο Μπραντ ο Πιτ. Τον είχε. Τι είναι αυτός ο ξανθός μπαμπρός. Ρε Λεβ. Εντάξει, πλέον κάνει casting μοντέλων, φίλε. Δεν κάνει εθνική. Έρχεται η ΦΑΠΑ. Έρχεται η ΦΑΠΑ για τη Γερμανία. Κατάλαβες. Έλα και ένα δεύτερο. Έλα. Έχεις εδώ τους δικούς μας. Εντάξει μωρέ, τι έγινε, σιγά τον γκολ να πούμε. Σιγά να με έβαλε. Ναι. Τόσο έχουμε δει φέτο, έτσι, Άκη. Που έχει βάλει ο Κριστιάνο ένα ακόμα, σιγά τι έγινε. Ρε εσείς, άμα θέλετε πραγματικά, δεν είναι δικό σας προϊόν, τηλεοπτικό προϊόν. Δεν είναι δυνατόν να σε βάζει κάποιος εκεί πέρα να κάνεις τη δουλειά σου και να την κάνεις μάπα. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, φίλε, να μεταδώσεις έναν αγώνα. Να ξέρεις τους παίκτες που δεν ξέρουν, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τους μισούς παίκτες. Δεν τους ξέρουν. Γι' αυτό αργούν, για να διαβάσουν. Βλέπουν το χαρτί μπροστά, να πούμε. Ναι. Γι' αυτό αργούν, γι' αυτό σου λέω. Είναι, εντάξει, είναι απαίδευτοι ή έχουν κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή τους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά τώρα άλλος, γκολ, κενό. Και μετά, ναι, ξέρω εγώ, συνεχίζει. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ή δεν ξεχάσω ποιος ήταν αυτός που λέγε γκολ, 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 γκολ. Εντάξει. Λες και χτυπούσε. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία, ξέρω εγώ. Κοίταξε, να σου πω, εμένα ξέρεις τι με πειράζει όλο αυτό.
θέλω να είναι αληθινός ο άλλος στη μετάδοση του. Δηλαδή, το να πάει ένας Έλληνας sportscaster και να κάνει μετάδοση ραδιοφωνική ή τηλεοπτική και να λέει γκολ, 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 και τα λοιπά, θα είναι ψεύτικο. Θα είναι χαζομάρα. Εγώ έβαλα ηχητικά από τα δύο άκρα, εντάξει. Ο ένας είναι Πορτογάλος, προφανώς. Αντίστοιχα, άμα έβαζε τον γκολ ένας Έλληνας, προφανώς και ο Έλληνας κάτσε θα φώναζε οπαδικά γκολ και φύγαμε για το πειρατικό και δεν ξέρω τι. Δεν θέλω κάτι τέτοιο. Αλλά όχι και να κοιμούνται, ρε. Όχι και να κοιμούνται. Βαριούνται. Όχι και όπως λες να πηγαίνεις τουαλέτα και να νομίζεις. Μα νόμιζα ότι τελείωσε. Να νομίζεις ότι κάτι έκλεισε, ξέρω εγώ, και θα χάσει τη φάση να πει. Νόμιζα ότι τελείωσε μετά το. Γι' αυτό που σου λέω είναι αληθινή ιστορία, true story. Το είχα βάλει, άνοιξα λίγο την ένταση παραπάνω. Ξέρεις, για να ακούσω, ρε παιδί μου, μην τυχόν γίνει κάτι. Και κάποια στιγμή ακούω ένα κενό. Ποιο μάτσε, ακούγεται μόνο ο κόσμος. Λέει κάτι εκτελεί, δεν θυμάμαι ποιος, από την Αργεντινή. Εκτελεί ο Αγουέρο κάπως και λέει, α, ναι, λέει, το ξέχασα, λέει, ότι το κάνει και αυτό. Μονολογούσε, δηλαδή, τι λες, ρε, πού είσαι, στο καφενείο είσαι, ρε. Τι πήρε, ρε, στο καφενείο είσαι. Δώστε και σε εμάς, θέλουμε να χαλαρώσουμε την καθημερινότητά μας. Στο Αργεντινή, Ισλανδία. Ήταν, λες και ο άλλος ήταν γεννημένος στον Buenos Aires, να πούμε. Έκανε πιο οπαδική γκολ. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή. Για την Αργεντινή πήγα να πω. Για τη Γερμανία. Σουτ γκολ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπραντ. Τον Ξανθομπάμπουρα. Ένα σουτ το έστειλε εκτός. Κοιτάει το ρολόι του. Κάτσε να δούμε πόσο κοντά ήταν. Η ευκαιρία. Είναι από τα αριστερά, ένα σουτ πολύ, πολύ κοντά η μπάλα, χτυπάει στο πίσω δοκάρι. Πολύ κοντά. Καλό σουτ γυριστό. Δεν του βγήκε του μικρού. Πού πάτε με αυτές τις γερμανόφατσες να... αυτές έχουν, ρε. Είναι δυνατόν να σας πουστάρει. Θα βλέπουν και εμάς που πανηγυρίσαμε στο Σύνταγμα να πούμε το 2015 και θα λένε τι κάνετε, ρε, με αυτές τις ελληνόφατσες. Γι' αυτό δεν μας συμπάθησε κανένας. Ναι, θέλω να πάει στην Πορτογαλία το 2005. Και μας είπανε το πρώτο πράγμα, μας είπανε ηρεμία, μη φωνάζετε πάρα πολύ, γιατί λέει τα έχουν τρελαθεί εδώ πέρα με τους Έλληνες. Όχι επειδή, καλά και αυτό, επειδή τους πήραμε το Euro τότε, αλλά επειδή λέει ήταν φωνακλάδες και φωνάζανε και κάνανε φασαρία χωρίς λόγο. Στο άκυρο. Δηλαδή εντάξει, οκ. Αλλά εντάξει, έτσι είναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. 28-30. Ναι. Ένα λεπτό πριν λήξει, κλέβει την μπάλα. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό σφυρίζεται πάνω στο Σίγκλετον. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα ευκαιρία. Για τον. Έβαψε το μαλλί. Έβαψε το μαλλί ο Μπόατεγκ. Και μάλιστα το έβαψε λευκό. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα λευκό με blue electric. Ένα πράγμα. Δεν διευκρινίζεται σαν χρώμα. Αυτό μόνο οι γυναίκες το ξέρουν αυτό το χρώμα. Δηλαδή, άμα το ήξερες θα σκεφτούσα περίεργα. Τι να πει κανείς. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τι να κάνουν από ένα σημείο και τα βαριούνται. Τι να πει για δύο ποδοσφαιριστές που ένας παίζει με την εθνική Γκάνας και ο άλλος με την εθνική Γερμανίας. Γκάνα δεν παίζει. Ο Kevin Prince. Αυτό αποκαλείται και πρίγκιπας. Λες και είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Κοίταξε, και ο Τσάκα, ο ένας παίζει στην Αλβανία, ο άλλος στην Ελβετία. Τζάκα, ναι. Τσάκα, πώς λέγεται. Ναι. Ανάλογα από το που είσαι. Άμα είσαι στην Ελβετία, μπορεί να το λες Τσάκα. Άμα είσαι στην Αλβανία, Τζάκα. Ξέρω εγώ. Για να δούμε εδώ. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λογικά θα έχει άλλη μια φάση η Γερμανία για να πάρει την ισοπαλία. Γιατί αν χάσει σήμερα, μπαίνει σε περιπέτειες, έτσι. Κοίταξε, δεν έχει πρόβλημα να προκριθεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα προκριθεί, αλλά. Θα πρέπει να κοιτάει ρε φίλε και τις διασταυρώσεις της μετά. Πλέον δεν θα είναι τόσο άνετη. Για να όσο δούμε. Θα. Πάει για γιώμα. Θέλανε να είναι. Τη γυρνάει καλά την μπάλα η Γερμανία, είναι η αλήθεια. Τη γυρνάει καλά την μπάλα η Γερμανία. Με πολύ ωραίο passing game. Κάθετη πάσα. Όχι, βγήκε ο Τσόα και μπλόκαρε. Γύρισε πολύ σωστά την πάσα η Γερμανία. Δεν έκανε τη γιώμα. Σημάδεψε χαμηλά με κάθετη πάσα τον Μιούλερ. Τελικά. Δεν βγήκε η πάσα, ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε τρομερές γερμανικές μούρες, όλοι με την ίδια βαφή μαλλιών, έτσι, άντρες γυναίκες και με το ίδιο χτένισμα. Έτσι, το μακρύ μαλάκι, αλλά Iron Maiden. Είναι αυτό το της death metal σκηνής, γενικότερα το έχουν αυτό εκεί οι Γερμανοί. Έβαλε την πρώτη, τη μία βολή, πλέον το αντιαθλητικό είναι μία βολή τα τελευταία 6-7 χρόνια. Όχι, αν δεν κάνω δύο, είναι αντιαθλητικό, δύο βολές ήταν, έβαλε τη μία, έχασε τη δεύτερη. Μάλιστα. 29-30, με την μπάλα να είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό, ένα λεπτό πριν το corner τέλος. Για να δούμε τώρα, να πάμε λίγο στο... Μάλιστα, corner.
Όχι, όχι. Νομίζω έδωσε κόρνερ και απλά ο Μίλλερ διαμαρτυρόταν για πέναλτι και του όρμηξε ο αμυντικός ο Μεξικανός λοιπόν, σε φάση τελευταία... ότι έκανε θέατρο. Για να δούμε κόρνερ στην τελευταία φάση για τη Γερμανία. Έχει ανέβει και ο Νόιερ. Ανέβηκε ο Νόιερ. Δεν κοιτούν καν την λογική του να κρατήσουν και το 0-1. Γιατί υπάρχει και η διαφορά των γκολ, έτσι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λέω. Για να δούμε τίποτα. Ξανά. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Υπάρχουν δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισό λεπτό. Τρία έχει δείξει. Στα 2:30 είμαστε. Ο Νόιερ παραμένει μέσα για γιώμα. Για να δούμε, θα βγει ο Τσόα και θα καθαρίσει. Κακή αυτή η σέντρα. Νομίζω ότι δεν σηκώνεται από εκεί με τίποτα ο Μεξικανός. Μεγάλη έκπληξη. Μεγαλύτερη νομίζω από το 1-1 της Αργεντινής, γιατί είναι νίκη για το Μεξικό. Παρότι είναι μια παραδοσιακή δύναμη της Αμερικής και με συνεχόμενη παρουσία σε μεγάλες οργανώσεις. Ξεκάθαρα όμως τώρα έτσι μιλάμε για τους τροπεούχους. Για την ομάδα που ήρθε. Για να κάνει defend, πώς λέγεται, για να υπερασπιστεί το τρόπαιο που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια. Τέλος, δεν αφήνει τη φάση. Τέλος. Οι Μεξικανοί πανηγυρίζουν σαν να προκρίθηκαν, έτσι. Σαν να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Βεβαίως αυτό το τρίποντο, επειδή είναι εκτός προγράμματος που λέμε, τους βάζει για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, έτσι. Γερμανία Μεξικό 0-1. Τέλος. Το φάντασμα. Του Έζιλ, τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί τις δύο χρονιές που έφυγε από τη Ρεάλ και πήγε Άρσεναλ, έκανε πολύ καλή σεζόν. Ναι. Τώρα έτσι, είναι... μπορεί να μην κατέκτησε πολλά. Τα τελευταία δύο χρόνια ξενέρωση. Είναι φάντασμα. Ξενέρωση. Και έχει πάρει απίστευτα λεφτά, έτσι. Ειδικά φέτος στη φετινή ανανέωση, έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε συμβόλαιο, νομίζω, όλων των εποχών της Άρσεναλ. Μάλιστα. Μιλάμε για τρελά λεφτά του μάλιστα. Έζιλ. Μάλιστα. Και πόσο είναι, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να γυρίσει το κλέι. Τσιτσάρι το κλέι. Νάτος. Φαίνεται, άμα κάνεις παρά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ήταν ένα χρόνο στη Ρεάλ. Κλαίει ο... Τρελά πανηγύρια. Συμπαθέστατος Μεξικανός, παρότι χαζογκόλης, έτσι. Τρελά πανηγύρια από τους Μεξικανούς. Μάριο Γκόμες, άμα σταματήσει την μπάλα, μπορεί να παίξει άνετα τον κακό σε γερμανικές ταινίες. Θυμάσαι τον Ντολφ Λούντεγκρεν που έπαιζε με τον Σταλόνε, με τον Σβαρτζενέκερ. Ναι. Αυστριακός ψιλός, ήταν, έπαιζε το Ρώσο. Καλά, και ο Σβαρτζενέκερ αυστριακός είναι. Και ο Σβαρτζενέκερ, ναι. Άνετα τέτοιους ρόλους, σαν τον Ντολφ Λούγκρεν, θα μπορούσε να παίξει. Μειώδης, ψηλός, έτσι με φάτσα, μεγάλη μύτη, έντονα χαρακτηριστικά κτλ. Ή θα μπορούσε να παίζει. Η φάτσα του Τσιτσαρίτο που φταίει κιόλα. Είναι νομίζω highlight έτσι. Highlight. Κλαίει και φτύνει. Να θυμίσω ότι έχει κάνει και την assist πρακτικά. Επιθετικός. Τι έχει CB έχει στο χέρι του ποιος, ο προπονητής του Μεξικού. Ναι, έχει ρακαλάκι. Τι είναι αυτό. Κάνει περίπολο. Κάνει περίπολο. Μάλλον έχει κάποια βοήθεια εκτός παγκού. Μάλιστα. Που του δίνει κάποιες οδηγίες. Κάτι, οτιδήποτε. Μάλιστα. Στατιστικά, δεν ξέρω εγώ τι. Επιτρέπεται αυτό. Πώς δεν επιτρέπεται, γιατί δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Γιατί κινητά δεν επιτρέπονται και τα όχι, πάντα. Όχι, δεν το. Εντύπωση μου κάνει. Πρώτη φορά το βλέπω. Σε τέτοια συσκευή τουλάχιστον. Ναι. Τι είναι κάποιος μέσα στο γήπεδο, γιατί το CB γενικότερα. Δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα στο γήπεδο. Ναι, μπορεί να είναι στα επίσημα. Αρέσει. Να έχει κάπου στημένο λάπτοπ, κάτι του οτιδήποτε. Τι, και να, και να του δίνει οδηγίες στατιστικά. Στατιστικά, ξέρω εγώ, εκατοχή. Νούμερα τόση... τα οποία δεν μπορεί να τα βλέπει στον πάγκο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Ο Σπανούλης πασάρει στο Μάκλιν. Έχουμε φάουλ. Θα οδηγηθεί στις βολές 31-33. Έτσι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τις δύο βολές του Αμερικανού που μπορούν να πάνε τη διαφορά από τους δύο μέχρι και τους τέσσερις πόντους. Δεν υπάρχει τώρα, φάουλ, ρε φίλε, αυτό ήταν φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δηλαδή, ο Έλληνας διαιτητής. Στη συνέχεια κάνει ο Λοτζέσκι. Αλλά ναι, ο Έλληνας διαιτητής προτρέχει τις φάσεις. Δηλαδή, χειρίζει πριν ακόμα γίνει φάση. Έλεος. Λες και προβλέπει έλεος. Το μέλλον. Ναι, ναι. Βιάζεται ο Έλληνας. Έλεος. Ναι. Και είναι ο Κορομιλάς, δεν είναι 31-34, κανένας άπειρος. Έτσι, δηλαδή έλεος ρε Κορομιλά. Ναι. Θα δούμε τα στατιστικά ευθύς αμέσως μόλις τελειώσει κιόλας. Είναι εκνευριστικό αυτό με το που γίνεται στο μπάσκετ. Δηλαδή ένα άθλημα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι πάνω κάτω και να υπάρχει ας πούμε ελάχιστη παρέμβαση και τα λοιπά, μόνο εκεί που πρέπει, το διακόπτουν σε κάθε φάση. Σου λέει για να πήδηξε έτσι ο αυτός ο φάουλιν. Λοιπόν, 31-35. Με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 4. Πρώτο σκόρερ του αγώνα είναι ο Πρίντεζης με 9. Δεύτερος ο Ρόμπερτς με 8. 7 έχει ο Γκίστ για τον Παναθηναϊκό. Και 5 έχουν ο Μάικ Τζέιμς και ο Λοτζέσκι για τους πράσινους. Τώρα, στα rebound είναι πρώτος ο Σίγκλετον με 10. Έχει αρκετά rebounds ο Σίγκλετον. Έχει περισσότερα από τα μισά της ομάδας. Το έχει 19 ο Παναθηναϊκός, 10 ο Σίγκλετον. Μάλιστα. Έτσι, δεύτερος είναι ο Γκίστ με 2.
Ο Μακλίν από την άλλη έχει 4 για τον Ολυμπιακό. Στις assist, όπου οι δύο ομάδες είναι 4-7 υπέρ του Ολυμπιακού, ο Μακλίν έχει 2 όσους και ο Σπανούλης, και ο Λοτζέσκι είναι πρώτος assistant με 2. Κάνει κακό παιχνίδι γενικά ο Καλάθης. Έτσι, να δω αν υπάρχει κάποια άλλη στατιστική έτσι που έχει νόημα να δώσουμε. Το οποίο είναι 0-7 τρίποντα Παναθηναϊκός, δεν έχει ακόμα σκοράρει από τα 6-75. 4-9 ο Ολυμπιακός, έχει ένα καλό ποσοστό και φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες επιλέγουν σωστά το τρίποντο, δηλαδή δεν έχει κάνει κατάχρηση κανένας από τους δύο, παρότι ο ένας εύστοχος, ο άλλος άστοχος. Και τώρα στις βολές, 13-20 ο Παναθηναϊκός, έχει σουτάρει περισσότερες βολές απέναντι στον Ολυμπιακό, και 7-10. Και αν θες τα φάουλ, 14 για τον Παναθηναϊκό, 17 για τον Ολυμπιακό, έχουν σφυριχτεί 31 φάουλ ήδη στο πρώτο 20 λεπτό. Για τον Καλάθη, για να το δούμε, επειδή είναι ο παίκτης βαρόμετρο σίγουρα αυτών των τελικών. Όλος παραδόξος, ο Νίκ Καλάθη σε 14 λεπτά έχει 4 πόντους, έχει μία assist μόλις, έχει ένα λάθος και 2 κλεψίματα. Έτσι κάνει σε ριχάνερα. Πάρα πολύ, όχι κακή, αλλά μία πάρα πολύ έτσι, εμφάνιση αδιάφορη και συμμετοχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο μάτι σήμερα είναι ο θάνατος στη ζωή μου για τους προπονητές, πιστεύω. Δηλαδή, όποιος χάσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Σφερόπουλος θα φύγει ούτως ή άλλως από τον Ολυμπιακό. Πιστεύεις θα φύγει. Το πάρει ή δεν το πάρει, ναι. Νομίζω ότι μάλιστα, και πολλοί παίκτες δεν θα ανανεώσουν από τον Ολυμπιακό. Για τον Πασκουάλ ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να βρει Παναθηναϊκός καλύτερο προπονητή. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Περισσότερο πιθανό μου ακούγεται να φορτωθούν 2-3 παίκτες, ας πούμε, την φετινή χρονιά. Δηλαδή να φαγωθούν 2-3 παίκτες. Μάλιστα. Παρά να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως σίγουρα είναι ένα μάτς το οποίο περισσότερα έχει να χάσει ο Παναθηναϊκός, να το πω έτσι. Απλά γιατί μπήκε στη σειρά των τελικών ως φαβορί, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη και να το χάσει. Έχει πάρει 2 νίκες, έχει κάνει ένα διπλό. Γενικότερα, ναι, οι του Ολυμπιακού θεωρούν ότι το πάλεψε σε μια χρονιά που ούτως ή άλλως ήταν κακή, ναι, ήταν κακή για τον Ολυμπιακό. Κυρίως, καλά, ξεκίνησε άσχημα από το ότι έχασε τον ντέρμπι στην αρχή και ουσιαστικά έχασε και το πλεονέκτημα έδρας. Έχασε στη συνέχεια, ενώ πήγε καλά στην Ευρωλίγκα, παρότι με πλεονέκτημα έδρας έχασε από μια άπειρη ομάδα όπως ήταν η Ζαλγκύρης. Άπειρη, ξάπειρη. Ναι, είχε όμως το. Πώς το λένε. Στα νοκάουτς εσύ θέλεις να έχεις και την ενέργεια, έτσι, και τη διάθεση να κάνεις τον μπαμ. Ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι έπαιζε με σβηστές τις μηχανές και κυρίως έπαιζε με τη φόρα που είχε από την περσινή χρονιά. Φέτος. Έτσι. Μπόγρις. Μπόγρις. Φίλε. Ναι, εντάξει. Μπόγρις. Αυτά είναι. Το μαλλί, το κοτσίδι είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Και μόνο που ο Μπόγρης παίζει στους ελληνικούς τελικούς. Γι' αυτό είναι νομίζω παράσιο, ότι δείχνει το πόσο χαμηλά έχει πέσει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, ακόμα και για τους δύο. Πραγματικά. Ποιος Μπόγρης, φίλε, τώρα. Πραγματικά. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει πρακτικά χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει μόλις 3 λεπτά συμμετοχής, καθότι βλέπει ο Σφερόπουλος ότι του πάει πάρα πολύ αυτό το χαμηλό σχήμα. Έτσι. Small ball. Γι' αυτό που παίζει με τον Μακλίν, ο οποίος είναι τεσάρι. Παίζει με Μακλίν Πριντεζή. Έχει καθαρίσει rebound. Και ο Μπόγρης έχει πάρει. Πόσα λεπτά έχει πάρει ο Μπόγρης? Κάτσε εδώ πέρα να δούμε, να γελάσουμε. Ο Μπόγρης έχει πάρει 4 λεπτά. Ο οποίος ήταν εκτός rotation, έτσι, όλη τη χρονιά. Και ουσιαστικά τον πήρε για αυτό, για να έχει στα χαμηλά σχήματα έναν undersized, όπως λένε οι Αμερικανοί, ψηλό. Να υπενθυμίσουμε. Ακούτε αλληλούια. Θα κρατήσουμε συντροφιά εδώ τους ακροατές και τις ακροάτρες του Λίμπερο 107 και 4 μέχρι και τις 10. Με Μουντιάλ, καθότι υπάρχει και επιπλέον μάτς στις 9, όχι στις 10, μας έχει μπερδέψει αυτό το τηλεοπτικό. Ανάλογα, αν έχει 4 παιχνίδια, πάει 10 η ώρα το σήμερα βράδυ. Σήμερα έχει 3 παιχνίδια. Σήμερα, επειδή έχει 3 παιχνίδια, η Βραζιλία με την Ελβετία παίζουν στις 9. Να θυμίσουμε ότι η Σερβία με την γκολάρα του Κολάροφ στο 56ο λεπτό. Κολάροφ. Γκολάροφ, πραγματικά, όπως το είπες. Ένας Πρίγκεβιτς, ο οποίος μπήκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πρόλαβε, πήρε και κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Σε ένα μάτς το οποίο έδειξε 5 λεπτά καθυστερήσεις, αν θυμάμαι καλά, και έπαιξαν συνολικά 9 κάπου εκεί. Οι Σέρβοι πήραν το τρίποντο. Από την άλλη, η Γερμανία, πριν από λίγο, όπως είπαμε, έκανε την γκέλα με το Μεξικό. Στον όμιλο υπάρχει μια πολύ καλή Σουηδία. Θα την δούμε δηλαδή
τι θα κάνει και με την Κορέα. Εγώ θεωρώ ότι αν κερδίσει η Σουηδία καθαρά την Νότια Κορέα. Βάζει τη Γερμανία την πλάτη θα τη βάλει, ναι. Γιατί μετά η Γερμανία θα θέλει σίγουρα 2-2. Ναι, για να και θα υπάρχει το πρόβλημα σε εισαγωγικά του να υπάρχει και τριπλή ισοβαθμία. Γιατί αν το Μεξικό για παράδειγμα κερδίσει την Κορέα, η Σουηδία κερδίσει Κορέα και Μεξικό, θα έχουμε τρεις ομάδες με 6 βαθμούς και εκεί θα παίξει ρόλο και η διαφορά των γκολ. Άρα ναι. Η Σουηδία νομίζω ότι πλέον κοιτάει μετά από αυτή τη νίκη, όχι απλά να κερδίσει την νίκη του Μεξικού εννοώ, όχι απλά να κερδίσει την Κορέα, αλλά να της βάλει και όσα το δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί, να πάρει δηλαδή μια καθαρή νίκη, γιατί σίγουρα θα υπάρχει ισοβαθμία. Αν όχι τριπλή, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ισοβαθμία στη δεύτερη θέση. Στους 3 βαθμούς θα είναι, στους 4, στους 6 θα δούμε. Λοιπόν, έπλα Παπαϊωάννου θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας με πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Θα ακούσετε και το σποτάκι και φυσικά όλα τα υπόλοιπα σπορτς τα οποία θα παίξουν στο διάλειμμα το οποίο πάμε ευθύς αμέσως. Να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας, να πάρετε κι εσείς τις δικές σας ανάσες στα αυτάκια σας. Έτσι, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Περιμένουμε τις συμμετοχές εφόσον το επιθυμείτε. 23-10-287-888. Εκτός Μουντιάλ μπορούμε να συζητήσουμε συζητάμε τα και, πάντα όλα, για το και για το μακεδονικό το οποίο σκοπιανό, παίζει σήμερα. Το όπως θέλετε. Παίζει στις τηλεοράσεις, παίζει παντού, προφανώς και στο ίντερνετ. Είναι δικαίως το θέμα της ημέρας. Και κυρίως νομίζω όλος κινηματογραφικός τρόπος που έγινε η υπογραφή, όχι να γίνει στις πρέσπες με αστακό, με υπογραφές και μετά. Τι έπαιξε και αστακό, η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τίποτα. Να φύγουν μετά με καραβάκι και οι δύο. Πού πήγανε. Και καλά φύγανε με καραβάκι έτσι. Με βάρκα να την ελπίδα. Πάρει κάμερα, ναι, ότι είναι, πήγανε μαζί. Ό,τι να είναι. Αυτά είπαμε, γίνονται για τα μίντια. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Ωραία σκηνοθεσία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αρχίσαμε λίγα δευτερόλεπτα να μπούμε, καθότι θέλαμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού μάλλον με τον Ολυμπιακό, να το πούμε πιο σωστά. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός, παρότι μπήκε κανονικά για το ζέσταμα του δευτέρου ημιχρόνου, οδηγείται με τον Αγγελόπουλο να είναι μπροστά τον έναν εκ των δύο που βρίσκεται στο γήπεδο, οδηγείται ξανά στα αποδυτήρια. Γιατί από ό,τι είδα πετάχτηκαν κάποια αντικείμενα, εγώ περισσότερο είδα βρεγμένους κάποιους στον πάγκο με νερό, κάτι, οτιδήποτε κάποιος υπήρξε. Είχε τη φαϊνή ιδέα και να πετάξει, ουσιαστικά κάτι. Δεν έχει γίνει σωστά το ζέσταμα. Ο Ολυμπιακός πάει στα αποδυτήρια, δηλαδή τώρα η κάμερα του ΟΤΕ δείχνει τον Αγγελόπουλο να έχει πάρει την ομάδα και ουσιαστικά να τους οδηγεί ο ίδιος στα αποδυτήρια. Εδώ τον βλέπω να επιβλέπει κιόλας την επιστροφή των Ερυθρολεύκων. Εν τω μεταξύ, ο Μπόμπι Μπράουν δεν πήρε καθόλου έτσι. Τον έχει βάλει καθόλου ο Ρόπουλος. Τώρα τον είδα. Παίχτης. Υπάρχει και ο Μπόμπι Μπράουν. Ο κολλητός του Χάρντεν, έτσι. Από το κολέγιο. Και υπήρξε ένα πάρα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, παρότι φαντάζομαι δεν έγινε για όμορφο σκοπό. Έτσι. Α, ο υπεύθυνος του Ολυμπιακού κιόλας είδες, έδιωξε, έβγαλε την κάμερα. Το είδες. Ναι. Έδιωξε την κάμερα. Να και ο έτερος και ο έτερος, ο μεγάλος Αγγελόπουλος. Αυτός δεν μοιάζει τον Κασιδιάρη, ο άλλος μοιάζει. Της Χρυσής Αυγής. Μοιάζει, δεν μοιάζει ο μικρός. Σε φάτσα. Είναι look-alike, τρομερό. Εντάξει. Είναι τρομερό look-alike. Μπορείς να το πεις, εντάξει. Okay, έχουν κάποια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο γήπεδο υπάρχει διαφορά. Μόνο ο Παναθηναϊκός που κάνει ζέσταμα. Για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Δίπλα στη Φυσούνα καθόταν ο Γιαννακόπουλος, ο Θανάσης. Και πήγε ο Σπανούλης, με το Σπανούλη, προφανώς. Του ευχήθηκε προφανώς συλληπιτήρια. Του έδωσε τα συλληπιτήρια του για τον Παύλο Γιαννακόπουλο που πέθανε την εβδομάδα που μας πέρασε. Πολύ σημαντική στιγμή γιατί την κάνει ο Σπανούλης. Θα μπορούσε να το κάνει, ρε φίλε, στα αποδυτήρια. Ναι. Εντάξει. Θα μπορούσε να το κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Εντάξει, θα ήταν μικροψυχία να σου το πω έτσι, να μην το έκανε γενικά. Τον είδε και πήγε να το κάνει, ναι, μαζί. Τον είδε και πήγε να το κάνει. Και αυτό δείχνει ότι. Όπως και ό,τι και να λέμε, είναι μεγάλη κίνηση. Ειδικά όταν το κάνεις σε ένα γήπεδο, στον πέμπτο τελικό, μάλιστα, που σε βρίζει από το εδώ πρώτο λεπτό. Και το DPG. Ναι, ο γιος του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι στα. Δίπλα στα δημοσιογραφικά. Δίπλα στα δημοσιογραφικά είναι. Και εκεί κάτι τον ενημερώνουν, δεν ξέρω, για το τι έγινε ουσιαστικά και έφυγε ο Ολυμπιακός. Άρα θα έχουμε σίγουρα καθυστέρηση για το δεύτερο, για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή δεν είδα κάτι το τραγικό,
Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο κανονικά, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός και να ξανακάνει το ζέσταμά του. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η διακοπή συμφέρει τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τον Παναθηναϊκό συμφέρει και εγώ το πιστεύω γιατί, είναι κακός. Είναι κακός σήμερα είναι και κακός. Χάνει το momentum που είχε ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Ολυμπιακός το έχει πάει το μάτς ακριβώς εκεί που θέλει. Ναι. Έτσι, χαμηλό σκορ. Όλα αυτά βέβαια είναι στα λόγια. Ρε, καλό, θα δηλαδή, φάνει. Μπορεί να βγει έξω ο άλλος και να. Θα φανεί. Αλλά, θα φανεί. Θα φανεί. 8 και 4 είναι. Νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και τις εντεκάδες από το Βραζιλία-Ελβετία. Εκεί όπου αναμένουμε την πρώτη εμφάνιση της Βραζιλίας μετά την ταπεινωτική. Μετά το 7-1. Φτάρα από τους Γερμανούς. Και οι περισσότεροι νομίζω ότι την έχουν ως φαβορί. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα προβληματάκι κυρίως στο ότι αν χτυπά ξύλο δεν της βγει ας πούμε ο Νεϊμάρ σε ένα μάτς. Ποιος θα τραβήξει την ομάδα επιθετικά και στη δημιουργία, όπως αντίστοιχα και η Αργεντίνη. Έχει κατέβει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάτω εντωμεταξύ και την έχει πέσει στους διαιτητές ρωτώντας το χαρακτηριστικά. Εγώ διάβασα το τι λέτε ρε. Τους έλεγε έτσι. Τι λέτε ρε. Σε φάση ότι γιατί διακόπει το. Αφού πήρε πρώτη την ενημέρωση από τους δικούς του. Ναι, ναι, ναι. Στην Κερκίδα κατέβηκε. Κάτω. Οι τρεις διαιτητές προσπαθούν να το εξηγήσουν. Το τι έγινε, νομίζω και τρεις ήρεμοι είναι, εντάξει. Έλα μωρέ τώρα, σηκώθηκε και πήρε την ομάδα, τώρα κάνουμε λήψη, διαβάζουμε τα χείλη του Γιαννακόπουλου. Φοβερό, έτσι. Το τι μπορεί να... Ο οποίος πρέπει να είναι κόκαλο. Πρέπει να είναι κόκαλο, γιατί άμα δεις είναι... Α, και πήγε πίσω από τον πάγκο και ζήτησε τέρμα, έτσι. Καλά, πώς το ζήτησε, φίλε, είναι. Άστα να πάνε. Όχι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, σε πένθος δηλαδή. Είναι πολύ. Όπω, φίλε, έκανε και. Όχι, φαίνεται ότι είναι ράκο. Φίλε, θα πάει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει στα αποδυτήρια. Κάτι λέει στο φίλο του. Κάτι λέει στο φίλο του. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει στα αποδυτήρια να του πει να μπουν. Εν τω μεταξύ, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος με παλιακό σακάκι μπλε. Πάντα ήταν ο χαζός, ρε φίλε, έτσι, των αδελφών. Ο ένας δεν ασχολείται να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ο άλλος ήταν, παιδί μου... Ο Παύλος, επειδή τώρα ενόψει του Θανάσης... Ναι, ναι, βγήκανε διάφορες ιστορίες. Ναι, το διάβασα, διάφορα έτσι, advertorial και αφιερώματα, ας πούμε, ναι, στη ζωή του. Όντως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Δεν τον αφήνει, δες λίγο τώρα. Αυτά γίνονται όλα μπροστά στην κάμερα, φίλε. Έτσι, εντάξει. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πάει να κατευθυνθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη Φυσούνα, λογικά στα αποδυτήρια. Να του τώρα, πηγαίνει προς τα εκεί. Και τον τραβάει ο θειός του και του λέει: Έλα, ρε, μην πας κάτι τέτοιο. Δηλαδή... Του λέει την απίβαση. Ναι, σε φάση ότι είναι απίστευτα μην ξεφτυλιστούμε. Απίστευτα πράγματα. Παιδιά, αυτά μόνο. Στη χώρα μας γίνονται. Αυτά μόνο στη χώρα μας γίνονται. Λοιπόν, δηλαδή, να παίρνουν ομάδες. Όχι, στην Κερκίδα. Τελικά πήγε στην Κερκίδα ο Γιαννακόπουλος. Μάλλον άκουσε το θειό. Το θειό. Αυτά μόνο εδώ. Έλεγα για τον συγχωρεμένο, τον Παύλο του Γιαννακόπουλου. Εντάξει, και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος έχασε δύο αδέρφια μέσα σε ένα μήνα, έτσι. Ναι. Οι οποίοι ήταν οι δύο, ο Θανάσης και ο άλλος, ο Κώστας, νομίζω ο τρίτος αδερφός, ήταν η μικρότερη αδερφή. Ο μεγάλος αδερφός δηλαδή της οικογένειας ήταν ο Παύλος. Ο οποίος, ναι, ρε παιδί μου, γενικότερα δημιούργησε την επιχείρηση από το μηδέν και τα λοιπά. Και εντάξει. Κοίταξε, έχουν βγει και πολλές ιστορίες τώρα μετά το θάνατό του από μη Παναθηναϊκούς. Ναι. Όπου μιλούν. Κυρίως για το, πώς θα το πω, για το επίπεδό του, ρε παιδί μου, ως, δηλαδή, καταρχάς καμία σχέση με το γιο του, έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση, ξεκάθαρα, σε πολλά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε μνημόσυνο ραδιοφωνικό. Όχι, απλά θέλω να σου πω, εντάξει, ρε παιδί. Ήταν ένας ισχυρός άντρας, ο οποίος και με την δημιουργία του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα έχωσε χρήμα αράδα στο μπάσκετ, το οποίο εγώ θεωρώ ότι έκανε κακό στο ίδιο το μπάσκετ. Εν τέλει έκανε κακό, ναι, το ενέφερε, τόσο πολύ χρήμα. Ναι, με ενέφερε παιχταράδες επίπεδου Ντομινίκ Γουίλκινς, ναι. Βράγκοβιτς, Μποντιρόγκα, Ράτζα, Ρέμπρατσα, δεν ξέρω και εγώ τι. Ο Ντεδκάτας. Πήρε Γιαννάκη Γκάλι στην Αθήνα. Ναι, ναι. Έφερε ο Μπράντοβιτς, έφερε δεν ξέρω και εγώ τι ρόστερ τρελά κτλ. Ναι,
αυτό μπορεί να πει ότι έριξε χρήμα και έφερε όντως παιχταράδες και παίκτες υψηλού επίπεδου. Αλλά. Στο ελληνικό μπάσκετ σε σύνολο. Τι έκαναν οι Γιαννακόπουλοι για το ελληνικό μπάσκετ. Όχι, ναι, δεν είναι. Θα σου πει κάποιο. Συνολικά. Ότι, θα σου πει κάποιο ότι κάνανε την εθνική του 2005. Ποιο την έκανε. Ξέρω εγώ. Ποιο την που έκανε. Το ευρωπαϊκό. Το Διαμαντίδη και το Λάζαρο, τον Παπαδόπουλο και το Χατζιβρέτα τον έβγαλε ο Ηρακλής. Ποιο την έκανε. Ναι, θα σου πει. Να μου πει ότι του έφτιαξαν σε επίπεδο ο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ, okay, αλλά και. Ο Χατζιβρέτας με τον Παπαδόπουλο πήγανε και στην Δυνάμο με τον Ιβκοβιτς, άμα το πάμε έτσι. Σωστό. Και αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός έφτιαξε, άμα το πάμε έτσι, παίκτες. Το Σπανούλη τον έφτιαξε ο Γιαννάκης στο Μαρούσι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, τι, ο Άρης έφτιαξε την ομάδα του 87, επειδή οι Γιαννάκης και οι Γκάλης παίζανε μαζί. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, έτυχε να είναι ίσως η καλύτερη φουρνιά. Η χρονιά, όχι του 87, μετά η χρονιά του 2000. Πότε το πήρε η Εθνική. Το 5 το πήρε. Ναι. Η χρονιά του 2005 όντως ήταν για μένα το καλύτερο ρόστερ που είχε ποτέ η Εθνική. Ένα γεμάτο ρόστερ, έτσι. Σε ψηλούς, κοντούς, forward και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, τώρα μιλάμε, είχε μια τετράδα κοντών, ας πούμε, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Πανούλης και. Που ήταν, δεν ήταν κοντή. Και Ζήσης. Κόμπογκαρ. Ναι. Εντάξει, πλέον το σύγχρονο μπάσκετ δεν έχει. Ήταν κόμπογκαρ και οι δύο. Ασόδια δηλαδή ήταν. Δεν θα ξαναέχει ποτέ μια τετράδα τόσο καλών. Τόσο ποιοτική. Γκάρ. Άμα το πας τώρα και στους ψηλούς που είχε Σχορτσιανίτη, Παπαδόπουλο, Ντικούδη, Τσαρτσαρή, μπράβο, μιλάμε άλλη για μια ποιοτικότητα τετράδα με ναι. Αρκετά διαφορετικά. Και άλλη και σωματότυπη διαφορετική και τρόπο παιχνιδιού. Και τι έλειπε στο 3 ο Πέτζα. Το προσπάθησε να τον. Και ο άλλος ο Μούμρα, να μην λέμε τώρα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ, ναι, δεν τον έκανε Έλληνα όταν έπρεπε. Τον άφησε να τον πλαισιώσει ο Ντίβατς, να πούμε, όταν πήγε στην Αμερική για να παίξει στην Εθνική Σερβίας. Με τον Μπέτζα, αυτό το ρόστερ της Εθνικής θα έκανε αντίστοιχη δυναστεία που έκαναν οι Ισπανοί. Ναι. Να ξέρεις. Γιατί ένα τέτοιο παιχταρά ήθελε. Να κουμπίσει την μπάλα έξω από τα. Δεν είχε κλασικό σουτέρ. Δεν είχε σουτέρ. Ναι, γιατί ο Χατζιβρέτας δεν ήταν σουτέρ. Ο Χατζιβρέτας ξεκίνησε σαν σουτέρ. Δεν ήταν σουτέρ. Την καριέρα του, αλλά. Στα μεγάλα μάτς και γενικότερα στην καριέρα που έκανε από το σημείο και του Παναθηναϊκού και μετά ήταν πλέον. Άλλαξε τελώς τον μπάσκετ του. Ναι, όταν πήγε στον Ομπράντοβιτς. Ναι, άλλαξε τον μπάσκετ του για να βρει θέση. Τρομερός ρολίστας. Ναι. Τρομερός ρολίστας, αλλά δεν ήταν ρε παιδί μου το κρύο αίμα, ο σκοτώνο. Όχι. Επιπέδου Πέτζα, αυτό είναι. Ναι, δεν ήταν, αλλά αυτό το δουλεύει κιόλας. Είναι και που σε πάει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό δουλεύεται, φίλε. Πιστεύεις ότι είναι ένστικτο ο killer. Προφανώς και δουλεύεται, αλλά. Δηλαδή, ο Κάρι που πάει και ρίχνει χίλια σουτ. Προφανώς και εκπαιδεύεται, αλλά δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Άμα πάω εγώ κάνω χίλια σουτ, θα βελτιωθώ, αλλά δεν θα φτάσω στο σημείο σε τελικούς, ας πούμε, να έχω κρύο αίμα. Αυτό είναι ταλέντο. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Γιατί έχει και ψυχολογία μέσα το μπάσκετ. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Δεν τίθεται ζήτημα. Μίες. Έτσι. Όλα παίζουν ρόλο. Εντάξει, και είναι αυτό που αργεί λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Αργεί το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Ακόμα δεν έχει μπει ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε και εικόνα από τα αποδυτήρια. Έχει βγει ο γυμναστής του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω. Αν κρίνω και από την περιβολή. Και αναμένει τους παίκτες της ομάδας του. Τώρα μπήκαν. Μπήκε ο Σπανούλης, μπήκαν όλοι οι παίκτες. Επανήλθε λοιπόν ο Ολυμπιακός, ζητάει και μπάλες για να κάνει το ζέσταμα. Άρα κανονικά σε ένα πεντάλεπτο περίπου θα ξεκινήσει και λογικά θα δείξουν σε λίγο οι διαιτητές τα τρία λεπτά για να ξεκινήσει και αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κατευθύνονται και εκεί δίπλα στους πάγκους ο Αγγελόπουλος και η Λουπή. Για να δούμε, θα πάνε normal. Ενδιαφέρον έτσι, να βλέπεις και τους άσβερκους γύρω-γύρω. Εννοείται. Τι σόι πλούσιος λεφτάς είσαι άμα δεν έχεις. Καλά, εκεί πέρα μεταξύ μας τώρα δεν πας μόνος σου, εντάξει. Όχι. Δεν πας. Ειδικά άμα όλα αυτά τα χρόνια έχουν παιχτεί τόσο μόνο πολλά. Ο Λάσκαρης του Άρη κατέβηκε μόνος στην Αθήνα. Έτσι, έφαγε 2-3 μπουκάλια νερό και τελικά και αποχώρησε στο ημίχρονο. Κάτσε τι, πήγε χωρίς. Νομίζω είχε πάει χωρίς άσβερκους. Ναι. Είχε πάει με λίγους. Άσβερκους εμείς λέμε τους. Ναι, αυτούς που δεν έχουν λαιμό. Ναι, ναι. Όχι σεκουριτάδες, τους προσωπικούς φρουρούς. Ναι, είναι αυτοί ρε παιδί μου που δεν υπάρχει ο λαιμός. Είναι οι μύες από την πλάτη. Σαν το σώρα. Είναι πιο πάνω. Σαν το σώρα. Ναι, ξέρεις, έτσι. Λέει συνελήφθη ο σώρας, ο λαιμός του παραμένει άφοντος. Ναι, φίλε, δεν έχει λαιμό ο τύπος. Έτσι το έχεις προσέξει. Ο οποίος κυκλοφορούσε λέει με γενιάδα. Φαντάζομαι. Παπάς.
Το ξέρεις. Άνετα θα μπορούσε να περάσει. Όχι, ρε, κυκλοφορούσε όντως με γενιάδα σαν παπάς. Για να τον... Και ζούσε ένα χρόνο σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Δεν άλλαξε καν σπίτι. Όπω φίλε. Με δική ήταν. Και σκέφτεσαι να είχε πάει και κανένα ταλέπορο να εξομολογηθεί στο Σόρα. Όχι. Και να του έλεγε στην εξομολόγηση τίποτα κουλά περί 600. Ελάνιους. Για Ελάνιους. Και Ελάνιους, Ζεύς και τα λοιπά. Ναι, ναι. Του φαντάζεσαι. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά είναι ιστορικές οι εποχές που ζούμε. Sorry, εκπληκτικό το σακάκι όντως του Γιαννακόπουλου, έτσι. Του παππού πλέον. Γιαννακόπουλου. Είναι μπλε. Παλαιομοδίτικο, σαν αυτά που φορούσαν στις παρελάσεις παλιά. Το οποίο δεν του κάνει κιόλας. Δεν του κάνει, είναι μεγάλο παιδί μου πλέον, γιατί έχει μαζέψει. Έχει σωστό, έχει. Γέρασε. Έχει μαζέψει, ναι, ναι. Ξέρεις, όταν γερνάει άνθρωπος, κοντένει λίγο, ρε παιδί μου, καμπουρνιάζει κτλ. Έπος, έπος. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλο καρτούν σε φάτσα και σε παρουσιαστικό. Γενικά, γενικά. Και χωρίς γραβάτα. Φυσικά, έτσι. Τανάσα δεν το κούμπο βλέπω για τον Παναθηναϊκό. Στην πεντάδα. Και μάλιστα χωρίς γραβάτα πάνε πολλά χρόνια πριν το κάνει ο Τσίπρας. Θα πω εγώ. Εντάξει, ρε, μπάτα, κοίταξε, περίμενε, ρε φίλε. Έχεις δει εσύ γιατί ο Κόκαλης φορούσε γραβάτα? Όλοι οι εφοπλιστές, παύλα, έτσι, λεφτάδες. Άρα δεν φορούν γραβάτα. Η μη φορεσιά γραβάτας, περίμενε, είναι όχι όλοι, δείγμα όχι σχέσεις όλοι με εφοπλιστή. Οι εφοπλιστές, παύλα. Ιδιοκτήτες ομάδας, γιατί έχει λαϊκό έρισμα, ρε φίλε. Από πίσω, άμα σε βλέπει, πας με την γραβάτα. Δεν λες, ο Μαρινάκης, όταν είχε πάρει τον Ολυμπιακό. Μαρινάκης δεν φοράει κασακάκι, ρε. Καλά, εντάξει, δεν με το φοράει. Που κάμισε ανοιχτό είναι. Αλλά όταν είχε πάρει τον Ολυμπιακό, σε εκείνα τα επικά βίντεο φορούσε γραβάτα. Νομίζω ότι φορούσε. Μετά την έβγαλε και ο Μαρινάκης τη γραβάτα. Δεν ξέρω. Έχω μια μυδρή αίσθηση ότι φορούσε γραβάτα. Δεν φοράει κανένα από του, να ξέρει. Και μάλιστα ξέρει αυτή η χοντρή. Τώρα και εμεί χοντροί είμαστε, αλλά αυτή είναι πιο χοντρή από εμά, τέλο πάντων. Είναι σαν το Βαγγέλη το Βενιζέλο, ρε παιδί μου. Η γραβάτα είναι δύο νούμερα πιο μακριά για να μπορέσει να φτάσει κάτω. Γιατί άμα τη δέσεις και έχεις μεγάλη κοιλιά και πετάγεται μπροστά, δεν φτάνει, ρε παιδί μου. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Να δώσουμε ότι έτσι και μια εικόνα στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Το φλόπινγκ έκανε στο Μακλίν. Όχι, δεν το έδωσε. Δεν έδωσε κάτι. Δεν έδωσε κάτι, έτσι. Νομίζω σωστά. Σωστά. Τι φλόπινγκ έκανε, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και παίζει με Σίγκλετον και Γκίστ, με δύο ψηλούς, με δύο κατά κάποιο τρόπο παίκτες, εδώ πέντε δευτερόλεπτα σφυρίχθηκε, πίεσε μπροστά ο Παναθηναϊκός και ξανακέρδισε την κατοχή. Με δύο παίκτες στα πλάγια με μακρινό σουτ, τον Ρίβερς και τον Λοτζέσκε και τον Νίκα Λάθη. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει να παίζει με δύο τεσσάρια, με Μακλίν και Πρίντεζη, με Σπανούλη, Μάντζαρη και Παπα-Νικολάου να είναι συνεχώς καρφωμένος πάνω στον Νίκ Καλάφη. Τι ωραίος παίκτης αυτός ο Κέισι Ρίβερς. Έχει βάλει πάρα πολλά κιλά. Έχει βάλει κιλά φέτος, όμως συγκριτικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα σου πω, έχει βάλει πολλά κιλά και υποψιάζομαι μήπως είναι μουσουλμάνος, φίλε. Γιατί Ραμαζάνι. Είναι εποχή, ναι. Δεν τον, δηλαδή, εκτός αν είναι καθαρά θέμα καλή ζωή στην Αθήνα. Τι κάθεται το βράδυ και μας αμπουκώνει. Έτσι κάνουν, ρε. Εσύ, το ξέρω τι κάνουν, αλλά λέω ότι κάθεται το βράδυ και χώνει αβέρτα. Δεν ξέρω, βάζουν κιλά γιατί αλλάζει τελείως η. Πώς τη λένε τους, η διατροφή τους. Άστο. Αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι και απλά η καλή πες μου ζωή. Λίγο, ρε φίλε. Τα καλά σου πλατζίδικα, τα οποία δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο παέγια και άλλο πιτόγυρο. Σου γυρνάω το θέμα στο μακεδονικό τρία λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Οι σημαίες του Βυζαντίου. Έχουν μια σχέση. Τι δουλειά έχουν! Το είπαμε χθες, εντάξει. Δηλαδή, το είπαμε χθες εκτός αέρα. Είναι καθαρά τώρα ξεπούλημα, μάλλον. Εντάξει. Ξεπούλημα είχε εννοώ. Ο έμπορος είχε ο έμπορος σημαίας να δώσει και έδωσε. Ναι, ναι. Εκεί που πουλάει, ρε παιδί μου, κάθε 25 Μαρτίου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να δω μακεδονικές σημαίες. Εννοώ. Με τον αστέρι της Μακεδονίας. Ναι, του. Τον ήλιο της Μακεδονίας. Τον ήλιο της Μακεδονίας του Δίων. Που ναι. Έτσι. Αυτό που είχαμε και στην περιφερειακή κάποτε. Ναι, εγώ αυτό περίμενα. Κουρεμένο. Όχι ότι έγινε άσχετο, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πάει με τη σημαία θέλει, αλλά όντως είχε πάρα πολλές σημαίες βυζαντινές, οι οποίες. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο ψηλό άσχετο ως θέμα από αυτή την άποψη. Ξέρεις τι, εγώ θα σου πω, δεν έχω. Είναι σχετικό με τη λογική ότι έχει να κάνει με ελληνισμό. Με την πατρίδα, με και ελληνισμό. Ελληνισμό και τα... Ναι, αλλά εντάξει. Α, μα πει και ο ελληνισμός, ρε, όχι, θα σου πω. Και εγώ είμαι υπέρ ότι είναι κακή συμφωνία. Δεν διαφωνώ. Αλλά α μα πει επιτέλους αυτός ο ελληνισμός, τι απ' όλα είναι. Είναι λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Είναι λάτρης της Μακεδονίας η οποία κατέστρεψε την αρχαία Ελλάδα. Όχι, δεν κατέστρεψε, δεν το έκανε. Τη διάδωσε.
Κάτσε ρε φίλε τώρα, άμα το πας έτσι και ο αθηναϊκός πολιτισμός διέλυσε τον πολιτισμό της Θήβας και της Σπάρτης. Κατέλυσε την δημοκρατία. Κατέλυσε την δημοκρατία. Άλλο αυτό, αυτό ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Αλλά τότε δεν υπήρχε, ας πόλεις κράτη υπήρχαν, τώρα μην ανοίξουμε θέματα τα οποία δεν έχουν και νόημα. Κατέλυσε την δημοκρατία. Δεν κατέλυσε τη δημοκρατία, τέλος πάντων, οκ. Ήτανε, ήτανε ένα... Άσε με να το πάω εκεί που θέλω. Πάντο εκεί που θέλω. Λοιπόν. Τι είσαι με την αρχαία Ελλάδα, με τον Περικλή, με τον Παρθενώνα κτλ. Είσαι με τον Αλέξανδρο, ο οποίος τέλος πάντων νίκησε αυτούς εκείνο το σύστημα κτλ. Και διέδωσε την Ελλάδα στα πέρατα της Οικουμένης, Μακεδόνας εννοώ κτλ. Είσαι με το Βυζάντιο, να το πω έτσι κτλ. Του πήδηξε κάποιους αιώνες ενδιάμεσα οποίο, βέβαια. Ναι, του πήδηξε γιατί του πηδάει και ο Έλληνας αυτούς τους αιώνες. Η ελληνική ιστορία του πηδάει. Ναι, η ελληνική ιστορία αυτή. Διδασκόμαστε στα σχολεία. Αυτό σου λέω. Ναι. Είσαι με το Βυζάντιο. Βυζάντιο, ολέ και τα λοιπά. Αρκετά χρόνια. Τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ναι, έτσι. Η οποία ήταν κατακτητές της. Οι οποίοι όμως και συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής. Της αρχαίας ελληνικής. Αλλάξανε το ελληνικό δωδεκάθεο και το κάνανε στο ρωμαϊκό δωδεκάθεο, όπου ο Άρης λεγόταν Μάρς, όπου γενικότερα όλοι οι θεοί του δωδεκάθεου απεκτήσαν λατινικά ονόματα. Έτσι, πρακτικά. Αυτό έγινε. Τι είσαι, με το Βυζάντιο είσαι, μετά, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, και τι θες υπάρχει να πάρει, ένα, όχι ρε παιδί. Κοίτα, καταρχάς, άμα το πας έτσι, ελληνισμός υπάρχει δεν παντού. Μπορεί... Ευρύτερος ελληνισμός ναι, υπάρχει παντού. Δεν τι μπορεί είναι. Να, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να, μετά τι είσαι, με την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο ή είσαι με την αρχαία Ελλάδα και τον Αλέξανδρο. Κοίταξε, ο νεοέλληνας, γιατί πρέπει είσαι να είσαι λίγο απ' όλα. Πρέπει να το προσδιορίζουμε. Και πώς μπορείς να είσαι πορωμένος να... με όλα αυτά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι το να... Δεν είσαι πορωμένος, ρε φίλε. Θεωρώ ότι κάποιοι είναι πορωμένοι. Πάντα κάποιοι είναι πορωμένοι, ρε φίλε. Κάποιοι είναι όμως και πορωμένοι μηδενιστές. Ναι. Να μηδενίσουν ναι, να μηδενίσουν τα πάντα. Okay. Κοίταξε. Και εκείνο δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν μπορείς να τα μηδενίζεις όλα. Όταν ως νεοέλληνας θα πρέπει... Αλλά δεν μπορεί να είσαι πορωμένος και μέλλον. Να λες, δηλαδή, εγώ είμαι και περήφανος που κατάγομαι από την αρχαία Ελλάδα, αλλά είμαι και περήφανος χριστιανός ορθόδοξος που ο χριστιανισμός τα πρώτα χρόνια του κατέσφαξε και κατέστρεψε όλους τους αρχαιοελληνικούς ναούς και όλα τα αρχαία ελληνικά πράγματα κτλ. Δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά έγινε και αυτό. Ήταν και αυτό. Ναι, αλλά. Καλά, κοίταξε το ότι για κάποια χρόνια. Πορωμένος δεν μπορεί να είσαι. Είναι κόντρα... ιστορία. Ναι, αυτό ναι, λέω. Είναι δεν ιστορία. Το έκανε. Κοίταξε, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν κατέστρεψε. Δεν μπορεί να είσαι πορωμένος. Συνεχώς τα αρχαία ελληνικά, όταν υπήρξε ένας θρησκευτικός φανατισμός, όπως υπάρχει πάντα. Και αφορισμός θρησκευτικός και φανατισμός. Τότε ναι. Εννοείται. Είναι σαν να πήρανε την εκδίκησή του. Συμφωνώ. Απλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να είσαι πορωμένος. Με πράγματα που έχουν γίνει 2.000 και 2.500 χρόνια πριν. Ναι, άσε το πορωμένος. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της Μακεδονίας, επειδή εμάς εδώ πέρα μας καίει πάρα πολύ, γιατί είμαστε δίπλα, εντάξει, και άμα πας και δεις εγώ τον τάφο του, πες του... Του Μεγαλέξανδρου. Όχι του Μεγαλέξανδρου, του Φιλίππου. Του Φιλίππου, θα αισθανθείς ότι, κοίταξε, εδώ πέρα υπήρχε ένας πολιτισμός, υπήρχε. Τον οποίο, ρε φίλε, θα πρέπει... Να τον προφυλάξουμε. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε ότι θα παραμείνει. Υπάρχουν γιατί όμως, ήταν ένας πολύ σημαντικός. Υπάρχουν όμως και αρχαιοελληνικές πόλεις που βρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή στην επικράτεια των Σκοπίων. Ναι, άκουσε όπως όμως, είναι το πω, μοναστήρι και δεν μπορείς όμως να μου λες ότι ενώ οι επιγραφές είναι αρχαιοελληνικές πάνω στον τάφο του βασιλιά της Μακεδονίας. Εντάξει, να μου λες ότι τα Σλάβικα είναι μακεδονικά. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό είναι ανιστόρητο. Ούτε μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ είμαι Μακεδόνας. Αυτό είναι ανιστόρητο. Εμείς τι λέμε, είμαστε Μακεδόνες. Γιατί είμαστε εμείς Μακεδόνες. Έλληνες λέμε ότι είμαστε. Είμαστε Μακεδόνες. Το πολίτευμά μας τι λέει. Δημοκρατία της Ελλάδας. Ναι, είμαστε Έλληνες. Ναι. Εντάξει. Έχει τεράστια πρόσεξη αυτό. Πρέπει να το. Εκεί συμβαίνουν τα μεγαλύτερα λάθη. Έρχεται λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι Σλάβος και σου λέει όχι, εγώ θέλω να λέγω Μακεδόνας. Και έρχεσαι εσύ και του λες, κάτσε ρε φίλε. Άμα πρέπει να λέγεις εσύ Μακεδόνας, εγώ πώς το πρέπει να λέγομαι. Έλληνας. Κατάλαβε. Ναι, δεν γίνεται. Είμαι Έλληνας, ναι. Ναι, υπάρχει όμως μια βασική διαφορά. Ότι οι συγκεκριμένοι εκεί πέρα, από την αρχή της δημιουργίας αυτού του μέρους εκεί πέρα, καπηλεύτηκαν το όνομα. Και τι να κάνουμε. Κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει. Να τους αφήσουμε να βάλουμε και τη σφραγίδα πάνω να πάρουν και το πολίτευμα, να πάρουν και το. Ποιο πολίτευμα. Το πολίτευμα, λέω. Την εθνικότητα και, και τη γλώσσα. Τα πάρουν όλα. Εντάξει, δεν γίνεται. Ειδικά όταν είναι ένα κράτος, πρόσεξε. Η ντροπή. Και πώς θα τους πούνε. Η ντροπή είναι ένα κράτος. Λέω εγώ τώρα. Η ντροπή είναι πως πρόκειται για ένα κράτος το οποίο δεν είναι καν 100% αυτό που λέμε. Δεν είναι ρε παιδί μανά οφανδών. Είναι σλάβικο, βουλγάρικο. Είναι Βούλγαροι, είναι Σέρβοι, έχουν πολλά. Είναι Έλληνες.
έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έχω γνωρίσει άτομο ο οποίος είναι Βόρειο-Μακεδονίτης πλέον. Ναι. Σκοπιανός υπηκότητα, Φυρομύτης. Ναι, πείτε τον όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βάζω κτλ. Ο οποίος μιλούσε άπτα στα ελληνικά, ο οποίος είχε καταγωγή από την Ελλάδα, ο οποίος γεννήθηκε εκεί πέρα και γενικότερα μια ιστορία ολόκληρη. Επειδή πήγα πρόσφατα στο κρατήδιο, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Γιατί το λέμε κρατήδιο, κράτος είναι. Κράτος είναι, κανονικό. Κρατήδιο, εντάξει, κρατήδιο λεγόταν τα πρώτα χρόνια λόγω διάσπασης. Λόγω διάσπασης και λόγω μεγέθους. Εντάξει, κράτος είναι. Πρέπει να σεβόμαστε τα αν θέλουμε να μας σέβονται και αυτοί, θα και πρέπει οι να σεβόμαστε. Ίδια αποκαλούνται Μακεδόνες εδώ και 100 χρόνια, έτσι, οι ίδιοι τους. Εντάξει, και εμείς να πούμε ότι είμαστε Μεξικανοί, είμαστε. Όχι, αλλά πρόσεξε γιατί όμως... Γιατί τρώμε Μεξικάνικο κάθε τρίτη. Εντάξει, πρόσεξε όμως ποιο είναι το θέμα. Τοπικά, βάσει της αρχαίας ελληνικής... Τοπογραφικά, ναι, δικαιούνται να έχουν ένα κομμάτι Ελλάδα... της Μακεδονίας του τότε. Αλλά πολιτισμικά, αν θέλεις, αυτή είναι η άποψή μου, εκεί είναι η διαφωνία μου, πολιτισμικά δεν δικαιούνται, όχι. Δεν δικαιούνται απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ με την ονομασία Βόρειο Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, Νέα Μακεδονία κτλ., υπό όρους, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί κάπως πρέπει να ονομαστούν. Εντάξει. Δεν μπορεί να. Okay, και κάπως πρέπει να είναι κοινά. Σλαβομακεδόνες. Σλαβομακεδόνες θα ήταν το καλύτερο. Περίμενε, οι περισσότεροι έρχονται και σου λένε ότι θέλουν να ονομαστούν Σλαβομακεδόνες. Ναι, πάλι Μακεδόνες όμως. Δηλαδή, ναι. Σλαβομακεδόνες. Μα δεν υπήρχε ποτέ. Άρα, δεν, λες... δεν υπήρξε ποτέ στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πρόταση χωρίς να περιέχει το όρο Μακεδονίας. Άρα αυτά που έλεγε ο Καμένος. Ιστορικά. Σημαίνει, του τύπου εγώ δεν. Δημοκρατία του Βαρδάρη και τα λοιπά δεν υπήρχαν. Εγώ θα. Πώς το λένε, τι είπε. Όχι, ψέμα εγώ ήταν. Εγώ το νεκρός δεν υπογράφω. Ψέμα ήταν. Έστω και να λέει μέσα Μακεδονία. Μα δεν υπήρχε. Στα τελευταία 50 χρόνια δεν υπήρχε κανένας, ποτέ λοιπόν, θέση ελληνική η οποία να έλεγε ότι δεν θα υπάρχει όρος Μακεδονία. Άρα κανένας δεν αμφισβητεί ότι τοπογραφικά δικαιούνται να έχουν τέλος πάντων. Ένα προσδιορισμό βάση της Μακεδονίας. Γιατί η Μακεδονία και να στο πήγαινε και μέχρι εκεί πέρα επάνω. Και διαφορετικά. Αλλά όταν μιλάμε για την γλώσσα. Δεν μπορεί να καπηλεύονται το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία ελληνική προφάνως, κληρονομιά. Προφάνως. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνεί και ο τελευταίος εθνομηδενιστής. Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αν δεν συμφωνούν, έχουν πρόβλημα. Μπράβο. Το λένε και επιστήμονες στο εξωτερικό. Δεν μπορούν σωστά να καπηλεύονται την αρχαία ελληνική κληρονομιά και αυτό το ξεκαθάρισε η συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα όμως με βάση. Έτσι, άσχετα από αυτό, το ξεκαθάρισε. Ξέρω. Γιατί είπα ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Καμία σχέση. Ρε, είναι σλάβικο έθνος. Θα έχουν. Δεν θα κατεβάσουν ούτε ένα. Οι ίδιοι. Αυτό που λέγανε ότι θα αλλάξουν και το. Πώς το λένε του. Τα ονόματα που έχουν δώσει η Μέγας Αλέξανδρος και Μακεδονία και δεν ξέρω εγώ τι. Πώς έχουμε δώσει εμείς εδώ πέρα στο αεροδρόμιο μας, το λέμε Μακεδονία. Εμείς γιατί λεγόμαστε Μακεδονία. Περίμενε, άκου λίγο, ρε. Και εμείς από την αρχαία Ελλάδα. Θα γράφουν, λέει, στα αγάλματα του Μέγα Αλέξανδρου, θα γράφουν από κάτω ότι πρόκειται για αρχαιοελληνικό άγαλμα και ότι πρόκειται για θαυμασμό στην σε αυτό. Ελλάδα. Ότι δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι, για το, οποίο κάτι είναι... το οποίο καπηλευόμαστε κτλ. Αυτό πού θα το γράφεις. Κάτω στα ψηλά γράμματα. Σαν την τράπεζα που έρχεται σου φορτώνει το. Κάτσε, το πώς το λένε και από κάτω σου λέει στα ψηλά γράμματα. Θα σε πάρω να, και το σπίτι. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εντάξει, πάμε χωρίς. Βασίλη, έχουμε χορηγό ώρας. Αν έχουμε χορηγό ώρας να παίξει. Γιατί έχουμε ξεπεράσει το. Έχουμε χορηγό ώρας. Αν έχουμε να παίξει για να... γιατί έχουμε ξεπεράσει το διάλειμμα και πάμε για διπλό. Γιατί το θέμα τώρα με καίει. Εμένα προσωπικά. Θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ας μας διακόψει ο Βασίλης. Στη Γερμανία. Γιατί έχουν αγάλματα. Μίλες άλλα παραδείγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Όχι. Μη γιατί λες, έχουν δεν, αγάλματα δεν από αρχαία. Έχουμε, πάμε, χορηγόρας. Η ώρα είναι 8.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχετε ασθενή στο σπίτι σε κατάκληση με πληγές? New Cosmos Medi. Ο σαχαρώδης διαβήτης, η φλεβική ανεπάρκεια και οι αρτηριακές θρομβώσεις μπορούν να δημιουργήσουν πληγές. Υπάρχει λύση. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 729 030. Ο επιστημονικός μας συνεργάτης έρχεται στο χώρο σας άμεσα και εντελώς δωρεάν σε συνεργασία με ιατρική υποστήριξη για να σας βοηθήσει στην επούλωση των πληγών. Με πλήρη κάλυψη δαπάνης από τον ασφαλιστικό σας φορέα. New Cosmos Medi. Προϊόντα κατάκλυσης, καθημερινής φροντίδας ασθενών και ηλικιωμένων, ορθοπαιδικά είδη. Αλεξάνδρους Βόλου 3. Τηλέφωνο 2310 729 030. Δεν θέλω να το τράβηξω μακριά. 2310 287 888 θέλουμε τη δική σας άποψη και θέλουμε τη δική σας διαφωνία. Οποιοςδήποτε έχει ελληνικά αγάλματα από φιλοσόφους και τα λοιπά, όλες
μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Όλες οι μεγάλες πόλεις. Στην ΕΡΤ μας κλέψανε. Νίκη με Γκολάροφ λέει. Γκολάροφ, εντάξει. Μας κλέψανε. Ακούν αλληλούια. Για πες. Καλά κάνουμε. Καλά κάνετε. Είμαστε μια όαση. Πες, ολοκλήρωσε το. Λοιπόν, το κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Έλεγα. Λέω, όλες οι μεγάλες. Όλες και κάποιος θα βγει να. Όλες οι μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Άμα πας στην Αμερική, δε. Ναι. Αρχαιολινικά αγάλματα και τα λοιπά παντού. Τα αγάλματα κολλήσαμε τώρα. Όχι, θέλω να σου πω. Θα πάμε δηλαδή να τους πούμε γιατί, κύριοι. Και εμείς έχουμε μνημείο εδώ πέρα, ρε φίλε, Κινέζικο. Τι σημαίνει. Ότι καπηλευόμαστε. Και έχουμε τον Τρούμαν. Ναι, αλλά λέμε, okay, ρε φίλε, λέμε όμως ότι ο Κινέζικος πολιτισμός είναι δικός μας. Ναι, αλλά αυτοί βασίζονται. Πας εσύ και λες ότι το Κινέζικο αυτό φαγητό είναι δικό μου. Σε αυτό 100% συμφωνώ. Η Κινέζικη γλώσσα είναι ελληνική. Όχι, για τα γάλματα που λες τώρα. Ρε εσύ. Είπες ότι θα γράψουν από κάτω κτλ. Σου λέω ότι είναι κοροϊδία. Αυτή η συμφωνία, αυτό σου λέω ότι δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα. Για τους τύπους εξασφαλίζει, αλλά στην ουσία δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτα. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι γίνεται ρητή αναφορά, ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική. Ναι, ρητή αναφορά γίνεται. Ρητή, γραπτή. Να είχαμε να λέγαμε. Anyway, πάμε στο φίλο, να ακούσουμε και τη δική σου γνώμη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τι ωραία, ρε φίλε, να είμαστε από το πρωί εδώ πέρα, πλακωνόμαστε. Έχουμε. Παιδιά. Ο κόσμος προχωράει και εμείς μείναμε πίσω 27 χρόνια. Όλος ο κόσμος τους λέει Μακεδονία. Σωστό ή λάθος. Λάθος είναι φυσικά. Αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε κάπως να προσδιοριστεί. Και όχι τώρα. Έπρεπε πολλά χρόνια πριν. Το γεγονός δηλαδή ότι. Το γεγονός ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα πλέον να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες μεταξύ τους είναι δική μας ευθύνη. Παιδιά, φταίς εσύ. Από τη δεκαετία του 50, έτσι. Άσε τη δεκαετία του 50. Εγώ θα σου πω από το 92-93 το χωρίστηκε η Ιουγκοσλαβία. Τότε έπρεπε να το αγκαλιάσει αυτό το κράτος. Έπρεπε να το βάζεις κάτω από τις θερούγες σου, γιατί στα Βαλκάνια υποτίθεται είσαι δυνατός. Μα να σου πω και κάτι άλλο. Το 92 η όλη υπόθεση ήταν το εμπάργκο που είχε κηρύξει η Ελλάδα. Έτσι. Στο κρατήδιο. Και αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι, το έχω διαβάσει. Από αυτά που μου είπανε κιόλας, γιατί ήμουν μικρός τότε, ήμουν 6 χρονών τέλος πάντων. Ίδια ηλικία, εγώ το 84 είμαι. Ναι. Το θέμα είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο Μιλόσεβιτς που ήταν στη Σερβία τότε είχε πει ότι να διχοτομηθεί. Ναι, να πάρουμε εμείς το κρατήδιο, να πάρει η Ελλάδα το νότιο μέρος που έχει όντως τις αρχές ελληνικές πόλεις, το μοναστήρι, την Αχρίδα που λέγεται Χρίδα. Ναι. Πλέον και τα λοιπά και αυτή την μεριά και να πάρει η Σερβία που είναι η βόρεια χώρα το μέρος το οποίο είναι η βόρεια. Δεν είναι δύσκολο, άμα το βάλεις στο Google, στο YouTube θα το βρεις, το λέει ο Μητσοτάκης. Η επιχείρηση λέει τα νάλια. Μάλιστα. Ναι, οκ, okay, απλά το θέμα είναι αυτό, ξέρεις τι γίνεται, ούτε με διχοτομήσεις ούτε και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα να σου πω τι θα γινόταν η ειρηνική μετακόμιση πληθυσμών. Έλα ρε παιδιά τώρα, δηλαδή, γιατί δεν φύγαν από εδώ πέρα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν φύγαν Έλληνες και πήγαν στα Σκόπια, αυτό που είπες πριν. Φυσικά. Παιδιά φυσικά. Έξω από τη Θεσσαλονίκη στα χωριά μιλάνε αυτή τη γλώσσα που λέμε σλαβομακεδόνικα, τι μιλάνε. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα το οποίο μου το θυμίζει, τέλος πάντων, έχω έναν ξάδερφο ο οποίος ήταν από ένα χωριό στην Ημαθία. Και μου έλεγε ρε παιδί μου ότι υπήρχαν στο χωριό του Οικογένειες πολλές, πες να ήταν δηλαδή το 30 με 40% του πληθυσμού του χωριού, τους οποίους τους λέγανε Βούλγαρους. Ναι. Οι ίδιοι. Άκου λίγο. Το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι το γιατί οι συγκεκριμένοι θέλουν να σφετεριστούν τον πολιτισμό το μακεδονικό. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πάμε να κάνουμε μια συμφωνία στην οποία δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα. Όταν έχεις ένα χαρτί, γιατί εγώ το θεωρώ ηλίθιο χαρτί, αλλά είναι χαρτί αυτό για κράτη. Εντάξει, το να θέτεις δηλαδή ένα βέτο σε κάποιον να μην μπει στο ΝΑΤΟ ή να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχεις αυτό το χαρτί, μπορείς να το διεκδικήσεις τεχνοκρατικά, να κερδίσεις κάτι. Εμείς τι κερδίσαμε σήμερα, ρε παιδιά. Περίμενε να δεις τι κερδίσαμε. Μπορεί να κερδίσαμε. Δεν λέγονται και όλα. Τι δεν λέγονται όλα. Κάτω από το τραπέζι, πώς θα μπορέσω να το εξελιγήσω εγώ. Εντάξει, δεν μπορείς να το εξελιγήσεις. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή διορθώθηκε κάτι το οποίο έχει γίνει λάθος εδώ και 27 χρόνια. Πριν από 27 χρόνια πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα. Μα συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι, αλλά το θέμα είναι να κερδίσεις και κάτι. Εντάξει, τι να κερδίσεις. Παιδιά, μπορούσε να ονομαστεί αλλιώς. Αυτή τη στιγμή μπορούσε να ονομαστεί αλλιώς. Μπορεί να ονομαστεί Βαρδάρης.
Το πρόβλημα δεν είναι η ονομασία. Είναι διαπραγμάτευση. Εντάξει, είναι ότι υπάρχουν 3-4 ανοιχτά ζητήματα και είναι 0-4. Είναι 0-4. Δεν έχει βάλει ένα γκολ και έχει φάει 4. Κατάλαβε τι εννοώ. Κάντο 2-2. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε αντίπαλοι. Κατάλαβα τι εννοείς. Απλά, τι ήθελες να κερδίσεις, αυτό πες μου. Εγώ θα ήθελα για παράδειγμα να κερδίσει τουλάχιστον ένα από τα δύο γλώσσα ή εθνικότητα. Αν η εθνικότητα είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει το κομμάτι του διαβατηρίου μέσα που θα πρέπει να αναγράφει κάτι σωστά ή τέλος πάντων κάτι ξεκάθαρα, να το πω έτσι, όχι σωστά, ξεκάθαρα, τότε τουλάχιστον στο κομμάτι της γλώσσας που είναι άκυρο και άσχετο η γλώσσα τους που μιλούν τώρα. Είναι άσχετη, όντως. Αυτό το λένε όλοι οι γλωσσολόγοι παγκοσμίως. Δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά. Είναι σλάβικη προέλευση. Είναι μια κακή συμφωνία. Είναι αυτό που είπα χθες. Είναι μια κακή συμφωνία, αλλά είναι συμφωνία. Παιδιά, έπρεπε να λήξει αυτό το θέμα. Δεν πήγαινε άλλο. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, κάτι πολύ απλό. Ένα τελικό μπάσκετ δεν μπορείς να φτιάξεις. Να φτιάξεις αυτό το πράγμα. Αναφέρεσαι στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, έναν. Να μην βρίσω τώρα. Ένα τελικό δεν μπορείς να φτιάξεις. Ναι, εντάξει, κοίταξε, φίλε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Okay, απλά λέμε, ας πούμε, σίγουρα είναι ενδεικτικό ο αθλητισμός με το επίπεδο της χώρας. Και είναι και αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό, ότι οι πολιτικοί αυτοί που κυβερνάνε εκάστοτε είναι ενδεικτικοί και του πληθυσμού της χώρας. Καλά, έχουμε δηλαδή τα άτομα, παιδιά, που μας αξίζουν. Παιδιά, είδατε τι έγινε σήμερα. Είδατε στα δικαστήρια, στα ευελπίδων. Με το σόραλε, ο παδός που τον αποθέωσε. Τι να συζητάμε, ρε παιδιά. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Ο Μπαρμπαρούσης βγήκε και είπε κάποια πράγματα προχθές. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που λέει το ίδιο πράγμα. Εδώ υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, φίλε, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Πραγματικά. Πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας. Πιστεύει ότι το 2008, το 2009... Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα, ανέκαθεν. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένα 30% του ελληνικού λαού που τα πιστεύει αυτά. Ναι, μην κολλάς σε 2-3, γιατί όλα, από όλες και τις... Και με το Facebook... Από όλες, ναι, αυτό που πας να πεις, ναι, το επικροτώ. Και με το Facebook έχει γίνει, αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί. Ο καθένας πιστεύει τον οποιονδήποτε και το οτιδήποτε βγήκε διαβάζει. Βγήκε ένας λαλάκας, να το πω έτσι... Ναι. Και είπε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν τρώγανε, λέει, ψωμί, δεν τρώγανε σιτάρι, γιατί το σιτάρι λέει, προκαλεί προβλήματα στον εγκέφαλο. Και τρώγανε ζέα. Γιατί η ζέα είναι άλλο, λέει, Δημητριακό. Και ήρθανε, λέει, οι Εβραιομασόνοι. Οι Γερμανοί. Και την πήρανε, λέει, τη ζέα από την Ελλάδα. Να την τρώνε εκείνοι. Αυτός μπορεί να είναι οι Γερμανοί. Προμηθευτής. Και εμείς εδώ, για να γίνουμε μπουνταλάδες, κατάλαβες, τρώμε σιτάρι. Μπορεί να μας αρέσει περισσότερο, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή, να αρέσει περισσότερο. Παιδιά, είμαστε σε επικίνδυνο. Εγώ δηλαδή που δεν τρώω ψωμί και τρώω κρέπα. Τι φάση. Φίλε, για να το, έτσι, να το χαλαρώσουμε, Μουντιάλ βλέπεις. Όσο μπορώ, παιδιά, βλέπω. Ποιον υποστηρίζεις και ποιον βλέπεις για νικητή, έτσι, για να κλείσουμε. Δεν υποστηρίζω Αγγλία. Φίλε, άμα δεις τι φανέλα φοράω σήμερα στο στούντιο, θα ανατσουτσουρίσει η τρίχα σου. Αγγλία. Παιδιά, Αγγλία, αλλά είμαι μεγάλος θαυμαστής της Ισλανδίας. Μάλιστα. Των Vikings. Ναι, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Είδα και... διάβασα ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το είδατε, ο τερματοφύλακας. Είναι σκηνοθέτης. Έλα, ρε. Ναι, έλα, και σκηνοθέτησε, παιδιά, ψάξτε το, δείτε το βίντεο του διαφημιστικού της Coca-Cola στη χώρα με αφορμή το Μουντιάλ. Το οποίο είναι απίστευτο βίντεο. Εγώ γενικά τους έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τους Ισλανδούς. Ναι. Καλλιτεχνικά. Ο τερματοφύλακας της Ισλανδίας θες έκανε τους Αργεντίνους να μοιάζουν κωμωδία. Άρα είναι καλό σκηνοθέτης. Παιδιά, ο Μέση έχει μια ομάδα εδώ και 10 χρόνια στηρίζεται πάνω του. Η Μπαρσελόνα δηλαδή. Και όλες τις ατέλειές του τις διορθώνει. Το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την Αργεντινή. Γι' αυτό και δεν προχωράει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή τα περιμένει όλα το Μέση. Ενώ δεν η Μπαρσελόνα δεν το. Αυτό είναι, το λέγαμε χθες. Ότι γίνεται. Η Μπαρσελόνα δεν τα περιμένει όλα από το Μέση. Είναι ο καλύτερος της παίκτης, αλλά δεν τα περιμένει όλα από αυτόν. Είναι δομημένη η ομάδα έτσι. Δηλαδή την ΚΑΠΑ 20 της Μπαρσελόνα να βάλεις, θα παίξει το ίδιο. Θα βοηθήσει το Μέση. Να βάλεις 10 παίκτες της Β' ομάδα, θα παίζουν το ίδιο σύστημα. Βοηθάνε το Μέση. Από εκεί και πέρα, ο Ρονάλντο, ρε παιδιά, τι έκανε. Κοίταξε, ο Ρονάλντο είναι πραγματικά ρομπότ. Είναι υπεραθλητής, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, η εμφάνιση που κάνει, χρησιμοποιώντας το ελάχιστο δυνατό από τις δυνάμεις του, θα πω εγώ. Δηλαδή, το κάνει χαλαρά. Yeah. Από την άλλη, ο Κριστιάνο, είπαμε, στην Πορτογαλία, παίζει ως φουνταριστός και είναι υπεύθυνος για το ότι γίνει στην επίθεση.
Αυτό είναι. Ναι, δεν ναι, τον ενδιαφέρει ωραία. Τι γίνεται πιο πίσω. Ενώ ο Μέση τώρα αναγκάζεται να γυρνάει προς το κέντρο, να ζητάει μπάλα, να φτιάξει, να κάνει, να ράνει, να σκοράρει. Δηλαδή έχει τον Γκες. Η Πορτογαλία σαν ομάδα είναι καλύτερη από την Αργεντινή. Σαν ρόστερ, δεν νομίζω. Ναι, νομίζω ότι είναι πάνω κάτω ίδιο επίπεδο παικτών. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο κολλημένος, παιδιά, με τον Σάντος. Τον αγαπάω τον άνθρωπο. Είσαι σαντόσκυλο δηλαδή. Είμαι σαντόσκυλο. Δεν ναι, μου λες. Γιατί ο άνθρωπος, παιδιά. Θέλω να σε ρωτήσω. Ένα... Το φωτογραφία Σάντος με τον μπουφάν το πέτσινο έχει στο δωμάτιό σου. Είχα παλιά. Έτσι, δίπλα στο. Πώς το λένε. Δίπλα εκεί στην εικόνα του Χριστού και του Αυτό το μπουφάν, φίλε. Αυτό το μπουφάν πρέπει στο τέλος. Ξέρω εγώ, μετά από κάποιο χρόνο θα συνταξιδοτηθεί τέλος πάντων. Όταν θα μπει στο Hall of Fame, δεν πρέπει να βάλουν φωτογραφία, πρέπει να βάλουν τον μπουφάν βαλσαμωμένο. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι σήμα κατά δεθέν. Κέρδισε πολλές μάχες. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε. Αλλά δύο μπουφάν έχουν χαρακτηρίσει τη Θεσσαλονίκη. Το μπουφάν των δερμάτων του Σάντος και το μπουφάν των δερμάτων του Γκάλι. Α, του Γκάλι, σωστό, σωστό. Ναι, το πήγες πιο πίσω. Εγώ θυμάμαι του Δόνη, εκείνο το... Ποιο Γκάλι. Την κακουριά, το γυαλιστερό. Το μπουφάν του Γκάλι, λένε οι κακές γλώσσες, επειδή ήταν λίγο έτσι τσιγκούλης, το κάναν χορηγία δώρο και δεν το έβγαζε. Δεν αποκλείται, φίλε, γιατί έχω ακούσει και εγώ ιστορίες για τον Νίκο τον Γκάλι. Όσο γενναιόδωρος ήταν στο σκοράρισμά του. Θέλω να το δω αυτό το τζάκετ για να είμαι... Έγινε, να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, παιδιά, να τα πούμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 57-50, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή τρίτη περίοδο. 14 δευτερόλεπτα απομένουν. Αν δεν κάνω λάθος, έχει όλη την επίθεση ο Παναθηναϊκός. 23-10-287-888 στη διάθεσή σας. Εντάξει, ο φίλος μιλήσαμε για τα πάντα όλα, αλλά... νομίζω έχει μια. Κοίταξε, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ρε παιδί μου, ότι ήταν υπέρ της συμφωνίας με βάση αυτά που είπε. Αλλά είναι αυτό. Μην σχολιάσουμε τώρα. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε όλοι. Ότι είναι ένα θέμα. Πάμε λίγο να δούμε τις εντεκάδες, μιας και ξεκινάει. Ξεκινάει σε το Βραζιλία-Ελβετία. 8 λεπτά το Βραζιλία-Ελβετία. Κάκιστο το μαλλί του Νεϊμάρ. Δες το λίγο, σε παρακαλώ. Πρέπει να το ανοίγει, δω γιατί... Ανοίγουν και όλα στα... Ανοίγουν οι καρδούλες, τι να. Και τα λοιπά, ναι, ACMS. Τι να. Α, επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω. Τραγική επιλογή, λεπτομέρεια. Τραγική επιλογή γραμματοσειράς. Α, ναι, είναι, στα... είναι χα... στα... κυριλική, ναι. Απαράδεκτο, εντάξει, θέλω να βάλουν κάτι σε φάση Ρώσικο, Ρωσία. Ναι, αλλά είναι απαράδεκτη γραμματοσειρά. Ναι, γιατί δεν γράφεται έτσι. Είναι απαράδεκτο και το που βγαίνουν τα highlights από εδώ. Γιατί δεν γράφεται έτσι. Γίνεται η αλλαγή και τη βγάζουν, φίλε, κάτω αριστερά. Που δεν είναι, ρε παιδί. Μιλήσαμε για σκηνοθέτη, για τον Ισλανδό. Είναι κακό το. Τι έβαλε, είναι η Μπαρφούντα. Είναι, ναι, από τι πάνω. Έχει βάλει η περούκα. Περμανάν. Καμιά γάτα. Κακό. Σκότωσε και έβαλε στο κεφάλι του. 4-2-3-1 για την το Βραζιλία. Το μόνο που μετράει σε αυτή την Αργεντινή, σε αυτή την Βραζιλία, ρε φίλε, ναι, τι είναι ότι είναι αρχηγός ο Μαρσέλο. Αυτό το τυπάκι, πολύ τον πάω. Λοιπόν, είναι από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, που για μένα ξέρεις ότι είναι συχαμένη ομάδα. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτόν τον συμπαθώ. Τον θεωρώ δηλαδή έντιμο Ρεάλ Μαδριλένο. Γιατί ποιον δεν θεωρείς έντιμο, εκτός του Σέρχιο Ράμος. Όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, φίλε, έντιμοι είναι. Εντάξει. Τραγικό χρώμα. Και δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και μπροστά. Λες και έχει φύγει από το κομμωτήριο τώρα, ρε φίλε. Δες, ρε φίλε, το φλούφλι. Φρεσκότατο. Ρε δεν τρέπεσαι, ρε. Φρεσκότατο. Ρε δεν τρέπεσαι, ρε Νεϊμάρ. Ενώ βλέπεις τον Κασεμίρο, έτσι. Είναι ένα παλικαράκι γνήσιο, και από τις φαβέλες γνήσιος. Λοιπόν, της Βραζιλίας. Να δούμε την εντεκάδα. 4-3-3 είναι. Άσχετα αν το έχει εδώ σαν 4-2-3-1 στο site που βλέπω. Ο Άλισον κάτω από τα δοκάρια. Ο Σίλβα με τον Μιράντα. Οι δύο back. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν παίζει ο Μαρκινιός. Ο Ντανίλο δεξιά, ο Μαρσέλο αριστερά. Παουλίνιο Κασεμίρο. Οι δύο κόφτες που άνετα, άμα τους δεις βράδυ σε κάνα σοκάκι, θα σου φύγει κατουργέσαι πάνω σου. Από αυτό στην κάλτσα που λέμε. Ναι, άνετα. Ο Κοουτίνιο σε ρόλο δημιουργού, ο Βίλιαν της Τσέλσι στα πλάγια, όπως και ο Νεϊμάρ, ο οποίος προφανώς και θα πατάει περιοχή, και στην κορυφή ο Γκάμπι Χεσούς. Τώρα, οι Ελβετοί παίζουν με τον Κώστα το Σόμερ κάτω από τα δοκάρια. Φίλε, άμα έχει Σόμερ τώρα. Τι αυτή η ψυχή. Ο Κώστας Σόμερ, νομίζω παίζει τώρα σε ένα σύριαλ. Δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση, αλλά κάτι νομίζω ότι. Χάθηκε από την ελληνική showbiz, φίλε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πήγε, έκανε καριέρα. Τώρα. Ούτε εγώ βλέπω. Πού στο Hollywood. Α, λέμε τώρα. Το Hollywood, εντάξει, το ξέρει. Όχι, αλλά εντάξει. Εντάξει. Πηγαίνουν πολλοί Έλληνες στο ποιοι.
στο Hollywood, για καριέρα. Ο Ροντρίγκες αριστερά, ο Λιχτάινερ δεξιά, δύο παίκτες που παίζουν στην Ιταλία. Ο Σαρ με τον Ακάνι, Ακάντζι, δεν ξέρω πώς διαβάζεται το παλικαράκι αυτός, center back. Ο Μπεχράμι με τον Τζάκα, οι δύο κόφτες. Τζεμαϊλί μπροστά με τον Σακίρι την Μπουλενάρα, τον Ζούμπερ στα extreme και τον Σεφέροβιτς. Στην πάντως όλη κορυφή. Η εθνική ομάδα της Ελβετίας είναι very Ελβετή. Έτσι. Σαν τους Γάλλους ένα πράγμα. Ακριβώς. Σαν τους Γάλλους. Σεφέροβιτς, Τσακίρι, Τζεμαϊλί, Τσάκα, Μπεχράμι. Απαράδεκτο. Δεν είναι μόνο το κούρεμα, το έχει ξανακάνει. Είναι απαράδεκτο το, πώς το λένε, το χτένισμα που έχει κάνει ο Νεϊμάρ. Ο οποίος πρέπει πριν από δύο ώρες να βγήκε από εκείνα, πώς λέγονται εκείνα σαν... σαν τους αστροναύτες που φοράνε οι γυναίκες από πάνω. Πώς λέγεται ναι, το την Κούπερ. Πώς λέγεται, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς λέγεται. Νομίζω Κούπ λέγεται. Αλλά... Κούπ. Έτσι λέγεται Βασίλη, εσύ που είσαι και μαλλί. Εμείς δεν έχουμε και δεν ξέρουμε. Εμείς δεν έχουμε. Κούπ δεν λέγεται, έχεις κάνει το πράγμα. Οπότε... έχεις κάνει. Έχεις κάνει λασποτήρα. Μάλιστα. Ενώ ο Μιράντα τίμιος. Έτσι, τίμιο καραφλό. Και ο Κασεμίρο επίσης. Κασεμίρο έχει μαλλί, ρε φίλε. Αυτό ποιο είναι Άλισον, το όμορφο. Ο Άλισον. Μάλιστα. Ο οποίο έχει ακμή. Τέλος πάντων. Σε χαλάει και αυτό, ρε φίλε. Θα πάρει τερματοφύλακα με ακμή. Σε χαλάει και αυτό. Είναι ο Βραζιλιάνος Μάντζαρης. Τέλος πάντων. Ή ο Βραζιλιάνος, πώς το λένε, τον λοιπόν, δικό μου Μάνταλος. Λούκα Λάικ. Ναι. Προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Ναι. Περίμενε τώρα, μου έρχεται. Με, καλά, στο πιο. Όχι τόσο μαυρεθινό. Εμένα με τον Γιάννο Παπαντονίου. Παναγιώτης Ψωμιάδης, φίλε. Εμένα Γιάννος Παπαντονίου μου κάνει του Πασόκ. Όχι ρε, όχι, καμία ναι, σχέση. Λέει, ναι, ρε, μα ναι. Δεν είναι, όχι, είναι το κεφάλι έχει. Είναι, μοιάζει με το ψωμιά. Ποντιακή φάτσα πάντως. Ναι, ποντιόκλαβα. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Φοβερό. Δικό μας, μπράβο, δικό μας παιδί. Τρίποντο, 9 λεπτά πριν το τέλος, από τον Νίκο Παπά, ο οποίος έχει δώσει τρομερή ενέργεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού. 65-52 στο σύν 13 Παναθηναϊκός. Ο οποίος 9 λεπτά πριν το τέλος νομίζω ότι έχει το momentum υπέρ του, παίρνει και το rebound τώρα εδώ ο Mike James. Με ένα κακό καλάθι σήμερα ουσιαστικά πήρε σκοράρισμα. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, δεν τον σύφερε το μάτς να ανοίξει. Θα πάρει ο Mike James καλάθι και φάουλ. Νομίζω εδώ είναι το σημείο που ίσως και να τελειώνει το παιχνίδι. Δύσκολο να γυρίσει ο Ολυμπιακός, δύσκολο να γυρίσει αυτός ο κακός επιθετικά Ολυμπιακός από το μείον 15 με τον Mike James να βάζει καλάθι και φάουλ, έτσι. Ταχύτατος πήρε τον διάδρομο από τον Ρόμπερτς, ο οποίος αναγκάστηκε πέφτοντας να του κάνει και το φάουλ, αφού ο Αμερικανός έκανε το lay-up από την αριστερή πλευρά. Εντάξει, δύσκολο να αλλάξω τα πράγματα με 15 πόντους. Δύσκολο, ο Παναθηναϊκός πλέον έχει το momentum. Αλλά, για να πάρει μπάσκετ είναι. Τον 8,5 τίτλο. Λεπτά είναι υπέρ αρκετά για τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε αυτό. Έγιναν οι. Ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι τώρα ταυτόχρονα. Περιγράφουμε και Μουντιάλ και τελικούς Α1. Ωραία πράγματα. Ακούστηκαν οι ύμνοι τώρα. Πραγματικά awkward moment, έτσι. Με τον διαιτητή να. Τον επόπτη να λέει στο Λιχτάινερ. Έλα, ξεκίνα. Να μας παίρνει ο χρόνος. Ξέρετε, είναι το στραβό του. Ξεκίνα. Πάμε. Πρέπει να δώσουμε χειραψίες. Έχουμε να βγούμε και φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ και την παρουσίαση των ομάδων που είπαμε πριν από λίγο. Έχει δύο ψηλά κορμιά στην άμυνα. Δηλαδή και ο Σίλβα και ο Μιράντα είναι ψηλά κορμιά. Ο Μαρκίνος ήταν καλή επιλογή. Εντάξει, κοίταξε. Και παίζουν και μαζί στην Παρή. Πάντως γενικότερα αρκετούς αστέρες η Βραζιλία, όπως πάντα. Η Βραζιλία ήταν από τις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ. Ήταν πάρα πολύ καλή στα προκριματικά, θα το πούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή βλέπω έχει. Κοίταξε, τώρα έχει και πάγκο η Βραζιλία, έτσι. Δηλαδή, εκτός ότι έχει τις επιλογές πίσω, γιατί έχει και τον Φιλίπε Λουίς να παίξει στα αριστερά, έχει και τον Μαρκίνιος να παίξει και δεξιμπακ και σέντερμπακ, που είναι κυρίως σέντερμπακ. Έχει τον Φερναντίνιο στα χαφ, να το περάσει. Δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα με κάρτες του τύπου. Θα μου μείνει ο Κασεμίρο απ' έξω επειδή πήρε κάρτες, ας πούμε, να παίξει, να μην παίξει τα νοκάουτ. Ο Φιλίπε Λουίς είναι αυτός που είναι ο κολλητός του Τιάγκο Σίλβα. Όχι, ρε, το αριστερό. Μάλιστα. Περίμενε. Α, sorry. Μπέρδεψα. Πες το. Ναι, έχεις δίκιο. Πού παίζε στην Τζέλσι. Όχι, Νταβίτ Λουίζ είναι εκεί. Ο Νταβίτ Λουίζ είναι εκεί. Αυτή η πουλενάρα. Ο Νταβίτ Λουίζ. Πού είναι, δεν είναι στην. Είναι εκτός του ρόστερ τώρα εδώ πέρα. Βραζιλίας. Νομίζω ότι τον πήρε στο ρόστερ. Ναι. Αυτό είναι το αριστερό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, ναι, που περάσει και αυτό από την Τζέλσι. Με το γλυμμένο το μαλλί. Που είχε περάσει και αυτό από την Τζέλσι. Οκ. Κατάλαβα ποιος είναι. Έχει τον Φιρμίνο μπροστά. Της, έχει.
της Liverpool. Έχει τον Douglas Costa, ο οποίος μπορεί να παίξει και από τις δύο μεριές στα extreme. Γενικότερα έχει. Ρε, έχει και αλλαγές. Το Φερναντίνιο. Έχει, έχει επιλογές. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές η Εθνική Βραζιλίας για να πάει όσο το δυνατόν πιο μπροστά και φέτος, γιατί και στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε υψηλά, απλά έφαγε εκείνο Εντάξει, ήταν βαριά. Ναι, γιατί ήταν και εντός έδρας. Ήταν βαριά, ήταν εντός έδρας. Ήταν και εντός έδρας. Σε εκείνο το Μουντιάλ το οποίο... Ο Τίτε πάντως την έκανε ομάδα τη Βραζιλία, το έχω διαβάσει, εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει, γιατί όπως είχαμε πει και όταν είχαμε παρουσιάσει τα ρόστερ και τα λοιπά, το προηγούμενο Σουκού, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει καριέρα στη Λατινική Αμερική. Άρα εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε και πολύ εικόνα. Έχει κάνει και βέβαια από πίσω, ρε φίλε, στο μαλλί. Το μαλλί του Νεϊμάρ είναι μνημείο καγκουριάς. Ναι. Μνημείο. Θα μνημονεύεται. Στα μάτια μου. Έχουμε γραμμή. Πάμε έχουμε στο γραμμή, ο φίλος δεν έχει πολύ χρόνο. Να γιατί... πάμε και σε διάλειμμα. Πρέπει καλησπέρα. Να πάμε σε διάλειμμα. Καλησπέρα. Τι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα λιγάκι. Με συγχωρείς, έκανα λάθος. Με συγχωρείς. Μάλιστα. Καλή φάση. Εντάξει. Σε άλλο σταθμό ήθελε να πάρει. Ήθελε να πάρει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του και πήρε εμάς. Ό,τι και να έγινε, ήταν αντισυγκεντικό πάντω. Ναι, ναι. Άμα θέλει πάντω. Ναι, 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 κάτι έκτακτο. Εντάξει, μετά άμα θέλει πάντω, ξαναπάρε. 9 just. Να υπενθυμίσουμε τα έπλα Παπα Ιωάννου προσφέρουν το Αλληλούια. Μέχρι και τι 10 θα είμαστε εδώ. Το μάτς στον τελικό τη Α1, στον 5ο τελικό, είναι στο 68-54 υπέρ του Παναθηναϊκού, 7-21. Πριν το φινάλε, εκεί ο Παναθηναϊκός έχει το momentum. Μόλις ξεκίνησε, εδώ και 5-6 δευτερόλεπτα, το Βραζιλία-Ελβετία. Θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα, μάλλον με το τελικό από το μπάσκετ και με το πρώτο δεκαλεπτάκι τέταρτο έτσι που θα έχουμε εικόνα από την Βραζιλία του Κάγκουρα Νέιμαρ. Επιστρέφουμε με το Βραζιλία-Ελβετία να μην έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Στο 0-0 είμαστε ακόμα. Είχαμε μια ευκαιρία με τον Τζεμαϊλί για τους Ελβετούς, ένα γυριστό το οποίο πήγε αρκετά ψηλά. Είχαμε μια ευκαιρία με τον Γουίλιαν, ο οποίος από τα δεξιά έκανε σέντρα ήταν, απλά την έκανε πάρα πολύ δυνατά με φάλτσο, ώστε οποιοδήποτε έβρισκε την μπάλα, αυτό είναι ξέρεις η σέντρα σούτ που λέμε, όπου οποιοδήποτε και να την βρει, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Την έκανε πολύ δυνατά. Συγγνώμη που σε διακόπτω και θα αλλάξω το θέμα την μπάλα, αλλά βλέπω τώρα παράλληλα έτσι ένα κανάλι, ένα ελληνικό σειρά, ρεσιτάλ κακής τοπίας. Εντάξει. δεν είναι. Τα ελληνικά σύριαλ, επειδή έχει πέσει τόσο πολύ το budget, γίνονται με μία λήψη, ρε φίλε. Προσπαθεί να κάνει, ας πούμε, τον άνθρωπο ο οποίος, ξέρω εγώ, αναρρώνει μετά από ατύχημα και έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τι περιμένεις. Και είναι. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να το βλέπεις και, και να συναισθάνεσαι, να δυσκολεύεσαι, ξέρω εγώ, το βλέπεις και γελάς. Ευκαιρία για τη Βραζιλία. Ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία τον Παολίνιο. Μεγάλη ευκαιρία είναι στο κουτί. Μιλάμε στα 3 μέτρα. Στην μικρή περιοχή. Απλά ο Βραζιλιάνος βάζει το αριστερό, το κακό του πόδι και στο γύρισμά του η μπάλα καταλήγει. Έκανε πραγματικά κίνηση η Μπαρτσελόνα. Έτσι. Μπήκε μέσα ως κρυφός φορ ο Παολίνιο. Εν τω μεταξύ βρήκε την μπάλα Ελβετός. Βρήκε την μπάλα Ελβετός και δεν το έχει δώσει κόρνερ. Ναι, ναι, ναι. Και ο τερματοφύλακας και στο γόνατο. Του Ελβετού σέντερμπακ. Κακός διαιτητής. Η Ελβετία έχει μπει άσχημα στην λογική ότι δεν έχει κρατήσει καθόλου μπάλα σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Όντως έγινε και μια φάση που εγώ τη θεωρώ κακή εκεί στο 5ο λεπτό. Την είδε, ήταν δίπλα στη φάση. Ακριβώς δίπλα ο Νεϊμάρ κάνει κίνηση με το σώμα, προσποίηση πρακτικά και φεύγει μπάλα μπροστά. Πάει να φύγει και αυτός κάτω από τα πόδια. Και τον κρατάει ο άλλος με κρατώντας τη φανέλα και τραβώντας το τέλος πάντων, δίνει το πλεονέκτημα, γιατί όντως η μπάλα είναι η ευκαιρία που περιέγραφα πριν του Γουίλιαν, έτσι το σουτ που έκανε το πονηρό για να οποιοδήποτε την βρει να πάει στα δίχτυα. Και δεν δίνει μετά την κάρτα, ρε φίλε. Πάει και λέει στον Ελβετό ότι σε είδα που το έκανες αυτό. Χαίρομαι που μένεις. Και δεν δίνονται κάρτες πριν από το πεντάλεπτο, φίλε. Έτσι, έτσι είναι. Σε τόσο υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Έτσι, δεν απαγορεύεται. Ο Παναθηναϊκός νομίζω το κάνει όλε τώρα. Στο 15, ένα λεπτό το πριν το τέλος, έχει σηκωθεί όλο το γήπεδο. Το έχει παρατήσει ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό η διακοπή που πήγε ο Ολυμπιακός στα αποδυτήρια κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ούτως ή άλλως όταν παίζεις ένα αντιμπάσκετ, όπως λέμε αντιποδόσφαιρο, δηλαδή μια λογική του να καταστρέψεις το παιχνίδι του αντιπάλου.
Δεν μπορείς να κερδίσεις τρία παιχνίδια, ρε φίλε, σε πέντε. Εντάξει. Ο αντίπαλος έχει και παίκτες με ταλέντο. Εντάξει, έκανε σήμερα το ξέσπασμα με Παπά και με Τζέιμς, το πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή πήρε μια διαφορά. Εδώ τώρα αυτά είναι για λίγο νεύρα. Θα σηκώσει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρωτάθλημα, ο οποίος κλαίει. Και φέτος. Και φέτος, σωστό. Κάτσε και πέρσι, δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Ή φέτος πήγε, κάτσε γιατί έχω χάσει και τα... Νομίζω φέτος πήγε. Φέτος πήγε, έχεις δίκιο. Έχεις νομίζω δίκιο. Φέτος πήγε, πέρσι ήταν στην Ισπανία. Ναι. Στη Μάλαγα, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι στη Μάλαγα. Στη Γρανάδα, ούτε. Κάπου... Στα νησιά εκεί ήταν, στο... κάτι σου πω. Έλα, ανοίξουμε εδώ πέρα το Λυσάρι, στην Ανδώρα ήταν, στο νησί εκεί, στο κρατήδιο. Αυτό είναι κρατήδιο, εντός Ισπανίας. Όντως, αυτό το καλοκαίρι πήγε. Εγώ γιατί θυμόμουν ότι πήγε εδώ πέρυσι. Εντάξει, έχω χάσει. Έχεις χάσει μια φετινή χρονιά ήταν τόσο γεμάτη μπασκετικά για μένα που τις θεωρώ δύο. Έτσι να πω και μια βλακία. Νεϊμάρ το μεταξύ σκάει την τρίπλα και πέφτει σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Γνωστός. Αυτά τα άκοψε στην Μπαρτσελόνα για λίγο. Τα άκοψε γιατί έτσι. Δεν ήταν το. Ναι, δεν αλλά το σήκωνε το κλίμα. Δεις, τώρα θέατρο. Είναι θέατρο. Είναι θέατρο. Δηλαδή, άμα δεις πώς πέφτει, δες. Κάει ωραία τριμπλά και μετά δες πως πέφτει. Εντάξει, το χτύπησε, ας πούμε, αλλά είναι θέατρο η όλη κατάσταση. Το χτύπησε δυνατά, ξέρω εγώ. Πιάνει το κουντουπιέ, λες και τέλος πάντων. Ο τρόπος που κουνιέται το μαλλί. Πες μου ότι έδωσε και κάρτα. Όχι, δεν έδωσε, εντάξει. Φάουλ σε καλό σημείο, μπορείς να το πεις σε καλό σημείο, στον άξονα ακριβώς. Τέλος, 84-70. Ο Παναθηναϊκός είναι δίκαια, νομίζω, φέτος. Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ. Πιο δύσκολα από ό,τι το περίμενε. Πιο δύσκολα από ό,τι το περίμενε με βάση το αίτητο της σεζόνης μέσα. Μέχρι τους τελικούς, σωστά. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός είναι καλά με τον εαυτό του. Πρώτη φορά βλέπω τον Ολυμπιακό να φεύγει. Ήρεμα. Όχι, ήρεμα δεν φεύγει γιατί βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Δεν βλέπεις τι γίνεται σε Φυσούνα, έτσι. Γάμος. Ο Σπανούλης ο οποίος έμεινε. πήγε φίλος του Παναθηναϊκού και τον Πινελίκο σας, τον Πινελίκο Νόλη. Τον Σπανούλη, ο οποίος ξέμεινε, έτσι, ξέμεινε από πίσω. Φίλε, είναι επικίνδυνο αυτό. Α, πήγε Αλβέρτης. Πήγε Αλβέρτης εκεί. Πήγε ο Αλβέρτης. Και μάλιστα. Τώρα θα μπει στη Φυσούνα, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Οι πότες του Παναθηναϊκού έγινε χαμός. Μπήκαν όλοι μέσα. Και ο Σπανούλης έμεινε για να δώσει συγχαρητήρια στο κέντρο. Στους συμπαίκτες του γενικά. Και ήταν επικίνδυνο γιατί πραγματικά έχουν μπει μόνο παδί μέσα στο γήπεδο. Και βλέπω και κάποιος με κουκούλι βλέπεις. Πω. Εντάξει, δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι. Εντάξει. Λίγο εδώ, έλειψε. Ο άλλος είναι με full face. ναι. Λίγο έλειψε να γίνει το κακό. Δεν έγινε. Τέλος ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στην Α1 στο μπάσκετ. Άντε το κούμπο σηκώνει τη μάνα του. Την πηγαίνει 5 μέτρα βόλτα. Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά για την οικογένεια του Αντετοκούνμπο. Και μια και σήμερα είναι η μέρα του πατέρα, πέρσι. Πώς το συνδυάζεσαι, χάσανε τον πατέρα τους. Στην αρχή της χρονιάς. Στην αρχή της χρονιάς. Τη σεζόν της αθλητικής, της αγωνιστικής. Το Σεπτέμβριο εκεί, νομίζω ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί. Πάμε να δούμε τη φάση για την Βραζιλία με τον Γκάμπι Χεσούς για να γυριστώ. Όχι στην αγκαλιά του Σόμερ η μπάλα. Ο Χεσούς, το οποίο το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν στις φαβέλες. Έβαφε. Βαφέας ήταν. Έχει μια φωτογραφία όπου έχει τον Νεϊμάρ σε οικοδομή σαν γκράφιτι και από κάτω ο Γκάμπι Χεσούς, ο οποίος τώρα είναι 21, τότε ήταν πώς, 17-16, ναι. Να βάφει με παντόφλα και, πώς να σου πω, και ρούχα. Με λαστιχένια είναι παντόφλα, έτσι. Ναι, και κάτι έβαφε εκεί πέρα, ήταν, ξέρω εγώ. Η τίμια δουλειά. Είναι ιστορίες, ρε φίλε, που και γενικότερα, είναι καταπληκτικές, έτσι. Αν δεις, δηλαδή, να σκέφτεσαι τώρα ένα παιδί, ας πούμε, στη Βραζιλία που είναι, ζει μέσα στη φτώχεια, και στην απαξίωση, στην κοινωνική, ναι. Στην εξαθλίωση, αν θέλεις, είναι κοινωνικά. Ναι. Να σκέφτεται ότι σε 4 χρόνια μπορεί να είμαι βασικός στην εθνική Βραζιλία. Στο επόμενο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Είναι πραγματικά από το τίποτα. Έτσι. Εντάξει, είναι... όχι στο κάτι το.
Είναι σαν εκείνη την ταινία, τον Goal. Με την. Έλα. Μεξικανό ήταν. Ναι, που ήταν Μεξικανό. Στην Newcastle. Ο Μούνιες. Ο Μούνιες, μπράβο. Όταν, ναι, ναι, εντάξει. Τι, όταν έχει μεγαλώσει στα 90s και στα. Ναι, ναι, ναι. Στα το Goal, το οποίο ήταν. Της, νομίζω ήταν. Ήταν σπόνσορα Adidas και. Της FIFA και της FIFA τη ίδια ήταν. Και μετά είχε πάει και στη Real στο 2. Είχε πάει στη Real στο 2. Και μετά πήρε το Μουντιάλ. Είχαν κάνει καμεό στην ταινία και ο Ζιντάν και ο Μπέκαμ τότε και άλλοι. Ναι, 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 μεγάλοι αστέρες γενικότερα. Παρότι κακό στο κομμάτι του acting και κυρίως. Το ένα ήταν ούτσικο. Ξέρεις τι με, γιατί. Ξέρεις τι με χαλούσε. Είχε... Οι φάσεις του ποδοσφαιρικές ήταν κακοσκηνοθετημένες. Ήταν ψεύτικες, ήταν μούφα. Αν γυριζόταν τώρα, κάτι αντίστοιχο θα ήταν πιο ρεαλιστικές, γιατί υπάρχει μια άλλη λογική στην κινηματογραφική βιομηχανία τώρα. Ο κολλητός του, ο Ιταλός που ήταν, ο... πώς τον λέγανε. Περίμενε, ο Ιταλός... Ναι ρε, με το βαμμένο το μαλλί, το... Δεν ήταν Ιταλός ρε, Άγγλος ήταν. Όχι. Αυτός που πέσανε μαζί και πήγανε μαζί πάει κάτω στη Ριάλες, στην ταινία. Ναι, Άγγλος ήταν. Άγγλος ήταν, ναι. Ναι, ρε. Είσαι σίγουρος. 100%. 100%. Ψάξε να το δεις κιόλας. Α, όχι, ρε, θα σου πω. Θα σου πω γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί είναι ιταλικής καταγωγής ο ηθοποιός. Είναι ο Αλεσάντρο Νίβολα, ηθοποιός. Ο Γκέβιν Χάρις έπεσε, όντως, έχεις δίκιο. Ναι. Άγγλος ήταν και καλά στη Βρετανός ήταν και καλά στην Αθήνα. Αλλά είναι ιταλικής καταγωγής ο ηθοποιός. Οκ. Δεκτών. Είναι ρολίστας. Ιταλός. Ειδικά στα. Ο οποίος είναι γεννημένος στην Αμερική, έτσι, εντάξει. Στην Βοστόνη. Αλεσάντρο Νίβολα. Μάλιστα. Και η πρώτη ταινία και με αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ο οποίος... Φίλε, κλαίω. Ο τύπος, εκτός ότι έπαιξε, ήταν και παραγωγός στο Face Off. Μάλιστα. Του Τζον Γου, έτσι. Τις καλύτερες ταινίες. Περιπετειάρες. 1-0 η Βραζιλία. 1-0 η Βραζιλία με Κοουτίνιο. Για να δούμε. Νεϊμάρ μπήκε στα αριστερά, πασάρι στο Μαρσέλο. Αυτός σε μια σέντρα που έγινε και κόπηκε εκπληκτικό γκολ με το δεξί. Ο Κοουτίνιο την στέλνει απέναντι με δοκάρι και μέσα πανέμορφο γκολ για την Βραζιλία στο διώξιμο των αμυντικών της Ελβετίας. Έτσι. Η μπάλα είναι αριστερά στην, πώς θα το πω, στις 90 μοίρες εκεί που κάνει η περιοχή πάνω στη γωνία. Ο Κουτίνιο με το δεξί της στέλνει απέναντι δοκάρι και μέσα πανέμορφο τέρμα. 20 λεπτό Βραζιλία-Ελβετία 1-0. Και σκέψου. Σκέψου, αν δεν ήθελε να φύγει και να πάει στην Μπάρτσα ο Κουτίνιο έτσι και τα λοιπά και ήταν στην Λίβερπουλ, πόσο μεγάλο μάγκα και ήθελε να παίξει ενώ θα έχει κάνει, πόσο ακόμα μεγαλύτερη πορεία θα έχει κάνει η Λίβερπουλ φέτος. Αλήθεια είναι ότι δεν τον χρειάστηκε στη φετινή χρονιά, γιατί και ο Φιρμίνο και ο Σανέ μπορεί να μην παίζουν στην ίδια θέση. Όχι, αλλά επιθετικά κάνανε πολύ καλή σεζόν. Αλλά δεν είναι στη θέση τους όμως. Είναι... Τρομερή τακουνιά του Γουίλιαν. Εκπληκτική τρίμπλα highlight. Καταπληκτική τρίμπλα. Δες στο replay. Στο κέντρο πάει να φύγει και σκάει τακουνάκι κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Καταπληκτική τρίμπλα. Αυτή μόνο Βραζιλιάνος, άντε κανένας Κολομβιανός να την κάνει. Κανένας τέτοιος τσογλάνος. Έτσι, καταπληκτική η τρίμπλα. Είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο ΆΚΑ. Ναι, τον έδειξε στα αποδυτήρια είναι. Ο μικρός αδερφός του Θανάση. Να σου πω κάτι. Μιας και το λέγαμε πριν. Είναι όντως δύσκολη χρονιά. MVP ο Σίγκλετον εν τω μεταξύ. MVP είναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω δίκαια. Εντάξει, κυρίως λόγω του rebound. Εντάξει, καθάρισε πολλά. 16 rebound. 9 πόντους ο Σίγκλετον. Εγώ θεωρώ ότι το μάτς το πήραν ο James με τον παπά εκεί στο τρίλεπτο που έκαναν ένα σερί επιθετικό και πήγαν τη διαφορά από τους 5 πόντους. 2-2 για τον Τσάβι Πασκουάλ στην ελληνική λίγα. Με αρκετή, πώς τη λένε όμως, ίντριγκα στους τελικούς. Εγώ θεωρώ ότι προπονητικά ο Πασκουάλ έκανε κακούς τελικούς φέτος. Έκανε δηλαδή κακές επιλογές. Κέρδισε γιατί πολύ απλά... Είχε καλύτερο ρόστερ, είχε καλύτερη ομάδα και απέναντί του είχε μια ομάδα που ήταν σε κακό φεγγάρι όλη τη χρονιά φέτος. Παρότι βγήκε τρίτος Ολυμπιακός στην κανονική της Regular, στη Euroliga,
Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο σταθερός φέτος. Και έκανε καλύτερα δίπλα. Ο Ολυμπιακός γενικότερα απλά δεν έκανε γκέλες στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 23ο λεπτό. Η Βραζιλία έχει τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή και δικαίως προηγείται με αυτή την κολάρα του Κουτίνιο. Βλέπεις... Γιατί όλοι το λένε Κουτίνιο, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Γιατί όλοι το λένε Μουρίνιο. Γιατί όλοι λένε Μουτίνιο. Το όμικρο και το ύψιλο, κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το λέει ούρε, φίλε. Α, δηλαδή και ο Μουρίνιο είναι Μουρίνιο. Μουρίνιο είναι, ναι. Απλά ρε φίλε, το ου με το ου γίνεται ου πρακτικά. Ο, δηλαδή είναι ου. Περίμενε, ρε. Οι Άγγλοι Μουρίνιο το λένε. Μουρίνιο. Μουρίνιο. Μου τον φωνάζουν. Μου. Σκέτο. M-O. Κατάλαβε. Μου. Ο Μου. Καλά, και τον Σαλάχ Μου τον φωνάζουν. Ναι, γιατί είναι Μοχάμετ Σαλάχ. Εντάξει, αυτό σου λέω. Αλλά δεν είναι Μουρίνιο. Μάλιστα. Κατάλαβε. Ακούγεται και το ου ενδιάμεσα. Είναι ούρε, φίλε. Δηλαδή ο Κουλιμπαλί είναι Κουλιμπαλί. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται το Κουλιμπαλί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό σου λέω ότι είναι ου, αλλά υπάρχει ένα όμικρον, φίλε. Εμείς το όμικρον το παραλείπουμε τελείως. Γιατί γίνεται ου. Κοίταξε. Οι ξένοι δεν το παραλείπουν τελείως. Αυτό που λες έχει βάση μόνο, πιστεύω, για τις λατινογενείς γλώσσες. Γιατί στα αγγλικά το OU προφέρεται U. U. Όπως το U. Είναι WOU. Ναι, αλλά ο Μουρίνιο είναι Πορτογάλος. Αυτό σου λέω. Έχει, έτσι, αν ο έχει Κουτίνιο βάση. Είναι Βραζιλιάνος. Έχει βάση για τις λατινογενείς γλώσσες. Και οι δύο Πορτουγίζ. Πορτουγκέζε. Και δεν είναι απλά Μουρίνιο, είναι Μουρίνιο. Μουρίνιο. Είναι Μωό. Μωό. Έτσι το φωνάζουν. Εντάξει. Βλάχικα. Εντάξει, ρε, τι να κάνω. Άνθρωπο στην Πορτογαλία γεννήθηκε να πούμε. Εδώ εμείς γεννηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και το λέμε το λάμδο. Λέγαμε Μακεδόνες ότι είμαστε. Λέγαμε ότι είμαστε Μακεδόνες και τώρα δεν ξέρουμε. Μα το κλέψατε καθόλου. Έχουμε κρίση ταυτότητα. Έτσι. Τι είμαστε. Να βγαίνει κορακάκι φωτογραφία κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δίκιο έχει κορακάκι, ρε φίλε. Μην βγείτε φωτογραφία μαζί μου, αλλά το δω κιόλα στην πράξη. Περίμενε, τι εννοεί. Μην βγείτε φωτογραφία. Ποιο ζήτησε να βγει φωτογραφία με την κορακάκι. Η ίδια είπε, ρε φίλε, ότι. Α, για του πολιτικού. Ναι, μην έρθει κανένα πολιτικό που ψήφισε για τη Μακεδονία, γιατί έχει αδιαφορετική άποψη η ίδια. Και βγει φωτογραφία μαζί μου. Εντάξει. Δικαίωμά τη, φυσικά. Καλά, δικαίωμά τη είναι φυσικά. Επίσης, και μεταξύ μας τώρα, όταν δεν σε έχει στηρίξει, κανείς σε αυτό το κράτος ως αθλητή, εγώ θεωρώ αυτονόητο από όλους να μην δέχονται να βγουν φωτογραφίες με τον κάθε παρατρεχάμενο. Συμφωνώ, γιατί στις αποτυχίες δεν είδα να στηρίζει κανένας πολιτικός. Βέβαια, θα πω το εξής. Τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, το τι αθλητές. Δεν λέω για τώρα, για πάντα. Ναι, καλά, άσε. Το τι αθλητές. Λέμε τώρα αθλητές. Μπήκανε αέρα πατέρα σε σχολές, σε στρατούς και τα λοιπά. Εννοείται αυτό, τι έκανε. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι και με τις εποχές τους. Όταν έχει ζουάρα, για να το πούμε στα πορτογαλικά, Ελλάδα, θα πάει και ο αθλητής, θα περάσει και στη σχολή του άνευ εξετάσεων, γιατί αθλείται ενώ όλοι οι υπόλοιποι το ξύνουνε. Έτσι, θα πάρει και την θέση του στο στρατό, γιατί έκανε εθνικά υπερήφανη την... τη χώρα, ας πούμε, στα πέρατα της οικουμένης, έτσι. Τώρα που κοπήκαν αυτά, δεν υπάρχει στήριξη. Έτσι, και μην έρθετε και να μας στηρίξετε. Εντάξει, δεν είναι και έτσι. Δεν κάνεις αθλητισμό για να σε στηρίξει το κράτος. Σου κάνεις αθλητισμό γιατί είναι τρόπο ζωής. Τον κάνεις ούτως ή άλλως, τον κάτσε, αθλητισμό. Δε, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να είναι η δουλειά σου αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Ξεκάθαρα. Όταν είσαι πρωταθλητής στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχεις μια στήριξη από το αρμόδιο, όχι υπουργείο, από τον αρμόδιο φορέα. Εντάξει, είσαι στο Στίβο, ο Σέγας, ξέρω εγώ. Είσαι στο μπάσκετ, η ΕΟΚ. Δεν θα πρέπει να έχεις, φίλε, μια στοιχειώδη υποδομή να σε βοηθήσει. Σίγουρα, εντάξει. Δεν το αναιρώ αυτό για τις ομοσπονδίες συγκεκριμένα. Ειδικά όταν φαίνεις επιτυχίες. Εντάξει, τα κάνουμε. Που προάγουν το άθλημα. Να πρημοδοτήσεις, φίλε, την επιτυχία, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, αντιπροσωπεύουν όλη τη χώρα, ας πούμε. Εντάξει, συμφωνώ ότι και εμείς αντιπροσωπεύουμε τη χώρα πηγαίνοντας κάθε μέρα στο μεροκάματο, έτσι. Εντάξει, δεν μας κάνει. Ίσα-ίσα, μας τα παίρνουν και όλες, να πούμε. Εμείς δεν κάνουμε τη χώρα αθλητικά υπερήφανη. Δεν την κάνουμε τη χώρα υπερήφανη. Παράγουμε χρέος και αυτά. Τι κάνουμε. Κατάλαβες αυτό. Κάθε μέρα. Εμείς είμαστε κοπρίτες. Έτσι. Ενώ Σπανούλης και Διαμαντίδης είναι ήρωες. Αυτά είναι, ρε φίλε. Επανάσταση. Η ζωή είναι άδικη. Τι να κάνουμε. Όπως και οι γυναίκες. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Βλέπω Σφαιρόπουλο, ο οποίος μάλλον χαιρετάει. Ο Σφαιρόπουλος πραγματικά είναι λες και. Πώς τον κοιτάει έτσι. Λες και πήγε σε κηδεία, είναι, δεν τον βλέπει. Πραγματικά. Εντάξει, τελευταίο του μάτς δεν νομίζω να συνεχίσει. Ούτε ο Σιάος δεν θα συνέχισε. Ένας προπονητής, ο οποίος είναι για ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ,
που δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε καμία ομάδα επίπεδου. Καμιά Ρωσία. Σε καμιά Τουρκία. Μόνο εκεί πέρα έχει όνομα. Καταρχάς, ας πω και το άλλο. Όταν είσαι προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα, γιατί είναι ο Σφαιρόπουλος, έχει κατακτήσει κιόλας στην Ευρωλίγκα, τότε σημαίνει ότι βρίσκεις πολύ εύκολα δουλειά σε αντίστοιχες ομάδες. Λίγοι είναι. Δες λίγο. Έχει κατακτήσει ο Σφαιρόπουλος Ευρωλίγκα, σαν πρώτος προπονητής. Ναι. Όχι, ρε. Τελικό πήγε, έχεις δίκιο. Πήγε τελικό πέρσι. Έχεις δίκιο. Το έχασε, έχεις δίκιο. Αλλά άλλο θέλω να πω, ότι όχι ότι το κατέκτησε μόνο, ότι. Ναι, εντάξει. Δες λίγο, όποιος φεύγει από πάγκο ομάδος Euroleague, οι επιλογές για αντικαταστάτη είναι 3-4. Είναι από πάγκο Euroleague. Ναι, είναι από πάγκο που έχει. Άρα υπάρχει ανακύκλωση. Εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, Σαρούνας, ας πούμε, που εντάξει, ήταν ειδική περίπτωση. Κοιτάξτε, γενικότερα αυτό που πήγαν να κάνουν στη Euroleague για να το κάνουν φάση NBA. Με τα κλειστά συμβόλαια και γενικότερα με αυτό που να λέμε παίκτης επίπεδου EuroLeague και προπονητής επίπεδου EuroLeague, το έχει καταφέρει η EuroLeague. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Το κατά πόσο αυτό τώρα είναι σωστό, δίκαιο κτλ. Εντάξει. Δεν, που λέει ο λόγος, δεν απασχολεί κιόλας. Τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην EuroLeague. Απασχολεί όλους τους υπόλοιπους. Επανερχόμαστε. Με ενημέρωση για το Βραζιλία-Ελβετία δεν είχαμε κάποια φάση. 21 το λεπτό βρισκόμαστε. Από τον γκολ και μετά δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Οι Βραζιλιάνοι τώρα έχουν δώσει κάποια μέτρα στους Ελβετούς θέλοντας να βγουν στην αντεπίθεση. Έξυπνα. Δεν το έχει ξαναδεί αυτό από Βραζιλία. Το έχει ξαναδεί αυτό από Βραζιλία. Όχι. Ε? Όχι. Φλίαρι. Δίνει ουσιαστικά. Φλίαρι μπάλα. Το βλέπει αυτή τη στιγμή τι κάνει η Βραζιλία. Ναι, ναι. Είναι σαν να παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στη φάση έχω προηγηθεί. Τώρα πάρε την κατοχή εσύ να βγω εγώ σαν τεπίδες. Είδες το πλάνο πριν με τον Τέτε που μιλούσε με τον Κασεμίρο. Τίτε. Ναι. Που μιλούσε με τον Κασεμίρο να του δώσει την συγκεκριμένη οδηγία. Έτσι. Πιθανόν. Είπε, να του είπε δώστε του χώρο. Έκανε και την κίνηση. Δώστε χώρο. Ναι, δώστε χώρο στην Ελβετία για να βγούμε στην αντεπίδεση. Ναι. Θα τον δούμε. Είναι μια αλλαγή στην νοοτροπία των Βραζιλιάνων την οποία την είχα διαβάσει ότι την κάνουν γενικά πλέον. Το δούμε και στην πράξη. Να πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα. Για να μην ξεφύγουμε. Έτσι, να μην ξεφύγουμε. Χορηγός μας τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Θα ακούσετε και το σποτάκι στην Ευκαρπία. Θα τους βρείτε για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Και θα επανέλθουμε με το τελευταίο μισάωρο, με το τελείωμα λογικά του πρώτου ημιχρόνου στο Βραζιλία-Ελβετία και όλα τα υπόλοιπα τα τεκτενόμενα κυρίως από τον τελικό στην Α1 και που βλέπουμε την βράβευση του Παναθηναϊκού ως πρωταθλητή Ελλάδος. Εν τω μεταξύ από σουτ Ελβετού η μπάλα έκανε αυτό που πραγματικά νομίζω έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του καθενός μας που έχει έστω παίξει 5-10 φορές μπάλα. Τούσκασε η μπάλα στη μάπα ρε φίλε. Αλλά πρόλαβε, γύρισε λίγο το κεφάλι και ουσιαστικά πήγε πάνω στο αυτί του. Από την πλάτη μου έχει συμβεί με μπούμι αυτό. Συνέχισε ο Σίλβα πάντως. Ναι, Σταύρος, σκύλος. Εμένα μου έχει συμβεί με μπούμι. Έπεσα τερματοφύλακα στα μικράτα μου. Μπούμι αντίπαλου παίκτη από το 1,5 μέτρο και την έφαγα, δεν πρόλαβα να γυρίσω, την έφαγα γεμάτη. Μαπα. Ήμουνα 30 δευτερόλεπτα ανέστητος κάτω και με σφαλιάρες μετά με ξυπνήσαν. Φίλε, πονάει ειδικά άμα τη βρίσεις στη μάπα ακριβώς στη μύτη, επειδή είναι το κόκαλο το οποίο στη μύτη ουσιαστικά προεξέχει. Έτσι, είναι εκτός, πώς το λένε, πονάει πάρα πολύ. Πονάει πολύ. Πονάει και υπάρχει περίπτωση να. Φυσικά, μας κάσει κανένα χείλος, θα γίνει. Αλλά πρίζεις, σαν τη χειλουδάκι, να πούμε, θα γίνεις. Με ένα χείλος. πώς το λένε. Πρισμένο. Ναι. Προς τα κάτω, έτσι και τα λοιπά. Τέλος πάντων. 42 λεπτό διανύουμε. Τι φαρσοκομωδία, ρε φίλε. 1-0. Απλά περιμένουν να γίνει. Βλέπουμε την απονομή του πρωταθλήματος, του κυπέλου τέλος πάντων του πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό. Έχει μπει όλος ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Έχουν φέρει οι παίκτες τα παιδιά τους. Εντάξει, δεν είναι φαρσοκομούδια, απλά είναι ένα πολύ, πώς το λένε, μπάχαλο. Μπάχαλο, γιατί έχουν μπει όλος ο κόσμος μέσα. Μπάχαλο. Είναι σεκιουριτάδες οι οποίοι απλά κάθονται εκεί για να μην γίνει κάτι. Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Δεν υπάρχει διοργανώτρια αρχή. Αυτό, εγώ εκεί το πάω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το έχει οργανώσει ο Εσάκη, ας πούμε. Αποκλείεται. Σαν βράβευση. Ο Παναθηναϊκός. Στο πόδι, ρε. Ούτε καν δεν χρειάστηκε καν να γίνει κάτι το ίδιο. Φέρτε τα μετάλλια, βάλτε και κάνα δύο τραπέζια εκεί και τα λοιπά. Να έχουμε και το κύπελλο. Ατακάρα που διαβάζω στο Facebook, σύμφωνα με απόφαση της Γερμανικής Ομοσπονδίας, της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το πέδιλο και η άσπρη κάλτσα του Μίλλερ, έτσι, θα κυματίζουν με συστία μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Έτσι, η άσπρη κάλτσα και το πέδιλο. Ατακά. Γιατί πρόσεξε, ο Μίλλερ είναι
κλασικός. Το δείγμα του Γερμανού τουρίστα στην Ελλάδα. Έτσι, αυτές τις απαραδεκτόγκλαβες έχουν και έρχονται με την άσπρη κάλτσα Αύγουστο μήνα με 45 βαθμούς υποσκιά. Είναι υγεία. Υποσκιά, έτσι, και το πέδιλο, ρε φίλε. Είναι υγεία, θα σου πει ο άλλος. Γιατί πρέπει να μαζεύει τον υδρότα. Πάντως τα ματάκια μου πονάνε. Τα ματάκια μου πονάνε όταν βλέπω αυτό το πράγμα. Την άσπρη την κάλτσα που πάνε και στην παραλία έτσι και γεμίζει και χώμα. Γίνεται λασπωμένη άσπρη. Και μαυρίζει από κάτω και συνεχίζουν και τη φοράνε. Μη σου πω ότι πάει μέχρι το γόνατο να πούμε. Ποδοσφαιρική μα άσπρη να πούμε. Εντάξει, κοίταξε. Δεν κάνει το καλτσάκι που λέμε. Η κάλτσα μέχρι το γόνατο, ρε παιδί μου, είναι τυπικό, πώς το λένε, γερμανικό. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για να κλείσουμε έτσι και. Όχι ευχάριστα, να κλείσουμε με ειδησιογραφία, αν θέλετε, τη σημερινή εκπομπή. Η μία, καθότι είμαστε μουντιαλικοί, να μείνουμε και για να δούμε τη φάση εδώ για την Ελβετία. Όχι τίποτα, ήταν μια βαθιά μπαλιά η οποία κατέληξε για τον Σακίρι, η οποία κατέληξε κατευθείαν out. 44ο λεπτό, πηγαίνουμε προς τις καθυστερήσεις, προς το τελευταίο λεπτό και τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τη Βραζιλία να έχει ρίξει ξεκάθαρα ρυθμό έτσι, στον αγώνα. Έχει δώσει και χώρο στην Ελβετία για να βγει στην κόντρα, όπως είπαμε. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω κύπελο να απονέμεται σε πρωταθλητή, ναι, και να μην το σηκώνει κανένας παίχτης. Όχι, το σήκωσε ο Καλάθης, ρε. Απλά είναι κάτω ο Καλάθης. Απλά, μάλιστα. Και οι άλλοι που είναι στο βάθρο. Αφού ο παπάς που είναι στο βάθρο και τα λοιπά λέει πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε και μετά από κανένα 5-6 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει σηκωθεί το Κύπρο, καταλαβαίνω ότι το σηκώσανε και πανηγυρίζουμε. Ωραία, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Συνέδεω, όπως θέλει πανηγυρίζει ο καθένας, τι έχεις κανένα θέμα να πούμε. Τέλος με καθένα. Πώς πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Τι φάση με τις μάσκες. Λοιπόν, μεγάλη φωτογραφία. Καλά, γενικά η φυσιογνωμία του Ντιεγκίτο. Ο Ντιεγκίτο. Είναι εκπληκτική, ειδικά είναι τώρα με τα περιτά κιλάκια κτλ. Είναι καλτ. Με το γυαλί, το τζάμι και το χρωματάκι. Προπονητή της Εθνικής Αργεντινής. Ναι. Που έλεγε πού το καραγκούνι. Του κυνηγούσε. Έπος. Και τώρα έχει κάνει μια, τέλος πάντων, στοιχηματική εταιρεία. Έχει βάλει τον Καφού. Έχει βάλει τον. Ναι, είναι διάφορο. Τον Μαραντόνα, έχει βάλει τον Νέφενμπεργκ και έχει βάλει και έναν άλλον. Τώρα τον άλλον δεν το θυμάμαι. Γάλλος είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και καλά για ένα διαφημιστικό για το Μουντιάλ. Και ρωτάει τον Μαραντόνα, ρε παιδί μου, ποιος είναι λέει καλύτερος. Λέει Μέση, Ρονάλντο. Και λέει, εντάξει, λέει ο Μαραντόνα, έτσι σε μια ένδειξη, ας πούμε, αυροφροσύνης. Αυτά που κάνει, λέει ο Μέση τώρα, τα είχα κάνει εγώ λέει, πριν από 20-30 χρόνια, λέει. Ακριβώς τα ίδια καλύτερα. Ότι στην Εθνική Αργεντινή συγκεκριμένα, ο Μέση, αυτό είναι το πρόβλημά του. Πάει να αντιγράψει τον τρόπο που έπαιζε ο Μαραντόνα. Ενώ δεν γίνεται. Δεν είναι. Δεν είναι ίδιο παίκτη. Αν η Αργεντινή αποφασίσει να παίξει πιο μοντέρνα και πιο ευρωπαϊκά, να το πω έτσι απλά, τότε ίσως ο Μέση βγάλει τα χαρίσματά τα χαρίσματά του. Εννοείται. Λοιπόν, είναι ένα μουντιάλ το οποίο έχει διαφημιστεί ως το smoke free. Δηλαδή απαγορεύεται σε όλους τους χώρους το κάπνισμα. Το κάπνισμα. Δεν είναι όπως εδώ πέρα που ακόμα και σε αγώνες μπάσκετ σε κλειστό γήπεδο βλέπεις κάπνα. Έτσι. Καλά, ναι. Αλλά εντάξει. Άντε πες ότι είναι ανοιχτό ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά απαγορεύεται. Υπάρχει λοιπόν φωτογραφία στην οποία ενώ πάνω, δεν ξέρω Βασίλη την είδες, υπάρχει φωτογραφία που κυκλοφορεί στο ίντερνετ όπου πάνω έχει την πινακίδα που λέει Welcome to Smoke Free World Cup. Έτσι, καλώς ήρθατε στο άκαπνο, κατά κάποιο τρόπο, Μουντιάλ. Έτσι. Και από κάτω είναι ο Μαραντόνα με υφάκι και γυαλί. Με γυαλί. Thug Life, γυαλί καθρέφτη, ναι, αλλά κόκκινο. Έτσι. Ο οποίος έχει πουρο, αλλά Αμερικάνος στο στόμα. Πουρο, έτσι. Όχι πουράκλα. Με τα δόντια. Πρέπει να το έχει πάρει από Κούβα, απευθείας. Έτσι. Ο καπνός είναι μπροστά στο πρόσωπό του. Πρόσεξε, πρέπει να είναι, δηλαδή, αν πας, ας πούμε... Τι να πω τώρα. Αν πας στην Τούμπα, ας πούμε, γεμάτη, όλοι μαζί να βγάλουν από τις τσέπες τους λεφτά, παίζει να μην το αγοράσεις. Παίζει να μην το αγοράσεις αυτό το πουλο. Πανάκριβο. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχει ανάγκη. Και έγινε σάλος με την λοιπόν, όλη φάση. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε. Εντάξει. Θα σου πω τι έγινε, φίλε. Εδώ στο Αλληλούια έχουμε το ρεπορτάζ. Δεν κατάλαβε. Νόμιζε ότι ήταν μόνο για τσιγάρα. Σου λέει πουρα
Γιατί το. Καπνίστε free. Είναι πουρα ελεύθερα. Έτσι, ελεύθερα καπνίστε. Αυτά είναι για τους πληβίους, δεν είναι για τους μαραντόνους. Ο ίδιος είπε ότι. Ειλικρινά λέει δεν ήξερα ότι δεν μπορούσε να καπνίσει κάποιος μέσα στο στάδιο. Εντάξει, διεγκύτο είσαι. Πρώην αθλητής. Δηλαδή. Δεν είναι αυτό, ρε. Ζητώ συγγνώμη, λέει από τον κόσμο και τους διοργανωτές. Αυτό είπε στο Facebook, έγραψε μάλλον ο διεγκύτο. Πήγε, είχε τα πουρα εκεί στην τσέπη του που τα έχει στη θήκη του τέλος πάντων και τα λοιπά. Σου λέει να με το βγάλω. Κοίταξε. Πιστεύω ότι είναι. Ωραία η ζωή να είσαι ο Μαραντόνα, έτσι. Ειδικά μετά το ποδόσφαιρο. Να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς ότι υπάρχει ένα τροχαίο. Μας ευχαριστούμε στην το φίλο καταρχάς. Στην κατηφόρα της καρδίας, στο ρεύμα προφανώς που πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη, από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα τροχαίο στην κατηφόρα της καρδίας. Οπότε όσοι είστε και ακούτε Λίμπερο γενικά, φρενάρετε λίγο εκεί πέρα. Πριν τέλος πάντων να είστε προσεκτικοί. Γιατί πρωτού είναι κατηφόρα καραμανιόλα. Καταρχώς την έκανα σήμερα τη διαδρομή. Έτυχε να ταξιδέψω, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Έχει βρέξει κιόλας και δεν ξέρω αν βρέχει αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Είναι που είναι ούτως ή άλλως κατηφόρα καραμανιόλα. Έτσι με βροχή. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί είναι κατηφόρα με στροφή. Είναι στροφή, άστρο, με μεγάλες ταχύτητες. Έχει ανάποδες. Μεγάλη κατηφόρα, ανάποδες κλίσεις. Στην αρχή είναι αριστερά και μετά είναι ανάποδες κλίσεις. Οπότε όσοι πλησιάζετε, προσεγγίζετε την κατηφόρα της καρδίας. Μεγάλη προσοχή, έχει γίνει ατύχημα. Να ευχηθούμε να μην έχει υπάρξει τέλος πάντων κάτι δυσάρεστο. Κάτι δυσάρεστο ας είναι μόνο υλικές ζημιές. Ακριβώς. Για Μάρκες, για τον το μεγάλο. Ραφαέλ Μάρκες. Γιατί πέρασε και ως αρχηγός, έτσι. Βγήκε ο Γκουαρδάτο που ήταν ο αρχηγός και έδωσε και το περιπαχιόνιο. Ράφα Μάρκες πέρασε στο 74ο λεπτό, το είπαμε και όντας εδώ στο στούντιο. Το 5ο Μουντιάλ. Είχα αφήσει μια υποσημείωση να το ψάξουμε. Ποιοι είναι οι άλλοι που έχουν. Και, γιατί έχει σοφαρίσει ρεκόρ. Έχοντας παίξει από το 2002 έτσι, σε Μουντιάλ. Έπαιξε δηλαδή στο Κορέα-Ιαπωνία. Έπαιξε στη Γερμανία το 6. Δηλαδή, το 2 πρόλαβε, το πρόλαβε Καφού σε καλή ηλικία κιόλας. Όχι στα τελευταία. Ήταν το τελευταίο μου διάλογο του Καφού. Ήταν, αλλά. Ήταν καλά, ήταν στη Μίλαν. Ήταν στη Μίλαν. Ναι, επειδή τον ανέφερες πριν. Ήταν το περιβόητο, σύμφωνα με τον Μανόλο Μαυρομάτη, το Μουντιάλ Ριβάλντο Ρονάλντο και γκολ. Όλα τα γκολ της Βραζιλίας. Ήταν Ριβάλντο Ρονάλντο και γκολ, άσχετα αν ήταν άλλο. Το οποίο Μουντιάλ είναι εκείνο το οποίο είχε κάνει και το θέατρο Ριβάλντο στον αγώνα με την Τουρκία, σωστά. Και το Μουντιάλ που περάσανε αέρα πατέρα, να πούμε αυτή την Κορέα που έσφαξε στη σειρά Ιταλίες, Ισπανίες, τα πάντα όλα. Σε ένα Μουντιάλ που αν θυμάμαι καλά είχε πάει καλά η Τουρκία. Είχε πάει καλά η Τουρκία. Με Παστούρκ, Χακάν Σουκούρ κτλ. Και γενικότερα ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο. Κακό Μουντιάλ. Κακό Μουντιάλ. Ταγμένο στην Βραζιλία επειδή το χάσε το προηγούμενο στη Γαλλία. Κακό Μουντιάλ. Λόταρ Ματέους. Αποκλειστήκαν σε εκείνο το Μουντιάλ όλα τα φαβορή από τους ομίλους. Νομίζω είναι το Μουντιάλ που αποκλειστήκαν τέσσερις ομάδες. Αρκετές ομάδες, ναι. Από τους ομίλους οι οποίοι ήταν φαβορή να περάσουν. Λόταρ Ματέους και Αντώνιο Καρμπαχάλ, ο οποίος είναι επίσης ο τερματάς του Μεξικό, είναι οι άλλοι δύο που έχουν καταφέρει να αγωνιστούν σε 5 Μουντιάλ. Το οποίο εντάξει, άμα το σκεφτεί 5-4 επί 4 είναι χρόνια 20, πρέπει να συμπέσει κιόλα έτσι ώστε στα 18 σου να παίξει Μουντιάλ. Γιατί πότε να προλάβει, δε φίλε, μετά. Εκτός αν είσαι τερματοφύλακα και πάλι πρέπει να παίξει τα 20 σου Μουντιάλ. 20 χρόνια επαγγελματική καριέρα. Είναι 16 χρόνια, εντάξει, γιατί δεν πιάνουμε τα ενδιάμεσα. Έχει δίκιο, ναι. 16 πάλι. Χρόνια, αλλά και πάλι είναι 16. Πρέπει να παίξει την εθνική μέχρι τα 20-21 σου. Ναι, πρέπει να πέσει το timing έτσι. Ναι, για να παίξει στο Μουντιάλ. Ώστε να έχει καλοκαίρι Μουντιάλ, αλλά αν είσαι 18 ακριβώς, με 20 ακριβώς. Εκεί. Είναι δύσκολο να γίνει. Γενικά. Γιατί αν είσαι διεθνή στα 22-23, ας πούμε, και πέσει το πρώτο Μουντιάλ, δύσκολο. Αυτό ο οποίο μπορεί να το σπάσει και πιστεύω ότι θα το κάνει είναι ο Κριστιάνο. Ο οποίο είναι 33 προ 34. Έχει παίξει 4. Έχει παίξει το 1. Είναι ο πρώτο ο οποίο έχει σκοράρει και στα 4 Μουντιάλ που έχει παίξει. Ναι, έτσι. Μπορεί να και το μπορεί κάνει. Άνετα μπορεί να παίξει ειδικά. Ξέρουμε όλοι το πόσο καλός αθλητής είναι και προσέχει. Κοίταξε, μπορεί να. Θα παίζει. Και ποιος πρωτοβάθμιος. Θα παίζει μπάλα. Θα παίζει μπάλα. Γερός να είναι που λέει. Θα παίζει μπάλα στα 37 του. Από άποψη σωματική, το παλικάρι γυμνάζεται 10 ώρες τη μέρα. Δεν το λοιπόν, και μιας και είπες για 37, να ξεφύγουμε εντελώς. Μιας και έχουμε ημίχρονο στο Βραζιλία-Ελβετία στο 1-0. Και δεν έχουμε και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που τρέχει. Έχουμε και ένα 5 λεπτάκι για να κλείσουμε το σουκού μας εδώ στο Αλληλούια. 37 είπες, στα 37 του ένας νομίζω πολύ μεγάλος οδηγός
Έτσι, γιατί κατάφερε να πάρει και μάλιστα με τη Ρενό δύο πρωταθλήματα, έτσι. Όντας μη φαβορή και έχοντας μια κρατεά Φεράρι. Ναι, καμία σχέση με αυτή που είναι τώρα. Ναι, έχει πέσει τα δεκαετία. Ήταν αυτός που αποκαθήλωσε. Πήγε και στη Φεράρι μετά. Πήγε, αλλά ήταν αυτός που την αποκαθήλωσε πρακτικά. Ναι, Φερνάντο Αλόνσο. Ναι, ο Φερνάντο Αλόνσο, γι' αυτόν γίνεται ο λόγος. Ο οποίος γενικότερα είναι ένας οδηγός. Πέρυσι επέλεξε να πάει στα Indy 500, ξέρεις αυτά τι είναι, έτσι. Που γυρνάνε γύρω-γύρω-γύρω συνέχεια. Το Ιντιανάπολις, το λεγόμενο. Φέτος λοιπόν... Το Rally Ιντιανάπολις είναι το Indy 500, το παλιό Rally Ιντιανάπολις. Μάλιστα. Πήγε σε έναν αγώνα γνωστό... Στο θρυλικό Λεμάν. Ναι, είναι ένας αγώνας... Είναι 24ωρος μαραθώνιος, ναι. Ο οποίος δεν είναι ένας οδηγός, είναι... παραπάνω από ένας οδηγή. Ήταν στην Toyota μαζί με άλλους δύο πρώην πιλότους της Φόρμουλα 1, τον Μποέμι και τον Νακατζίμα, και χάρισε στην Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία την πρώτη της νίκη στο Λεμάν, έτσι, και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία, καθότι είναι ένας πρώην πρωταθλητής κόσμου ο οποίος στη Φόρμουλα 1 στο Λεμάν. Και βλέπεις ότι ταχύτητα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το είδα αυτό το τσέκαρα. Ο Παύλο Μοντόγια θα μου πεις. Όχι μόνο, θα σου πω άλλο παράδειγμα. Ο Πέστονα της MotoGP, ο Βαλεντίνο Ρώση. Ο οποίος για μία διετία ήταν τέταρτος, όχι τρίτος, τέταρτος οδηγός της Ferrari στα δοκιμαστικά. Μάλιστα, ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Ζαν Τοντ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν ακόμα, αφού έφυγε ο Σουμάχερ, ήταν ακόμα κάποια χρόνια, θυμάμαι μια συνέντευξή του όπου έλεγε ότι η ταχύτητα είναι ταλέντο, άσχετα του τι οδηγάς. Ναι. Και ότι ο Βαλεντίνο Ρώση θα μπορούσε με την κατάλληλη προετοιμασία πρακτικά... να είναι και ένας καλός οδηγός Φόρμουλα 1. Ναι, γιατί είναι ταλέντο. Θέλει άλλη προπόνηση, γιατί σίγουρα. Αλλιώς είναι τα G τα οποία δέχεσαι, άλλο το οδηγική συμπεριφορά μιας μηχανής κτλ. Αλλά πάλι ταχύτητα είναι ταχύτητα. Είναι, αυτό είναι το θέμα, να μπορείς να έχεις ψυχραιμία σε τόσο μεγάλη. Πώς να το πω, σε τόσο συγκέντρωση μεγάλη ένταση. Είναι αγώνας στα παντόλα. Είναι πολύ ξεκάθαρα. Άμα δεις, είναι από τους καλύτερους αθλητές και τους πληρέστερους αθλητές οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι πήγες να πεις ότι είναι θυσμός η ταχύτητα. Είναι. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος ακόμα παραμένει φυτό. Δυστυχώς. Ουσιαστικά. Έτσι. Είναι, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε, εντάξει, έχει κρύψει κατά κάποιο τρόπο την προσωπική του ζωή, η οικογένειά του. Λογικό, έτσι. Καθότι εντάξει, δεν είναι και για προβολή σε εισαγωγικά. Είναι γνωστό ότι η πλαγιά στην οποία χτύπησε με το σκι είναι εκτός ναι, είναι απότομη, και το έκανε γιατί ήθελε καταρχάς να μην βρίσκεται με κοινούς, ας πούμε, θνητούς, ναι, σε πλαγιά όπου εντάξει, πάει χαλαρά που λέμε, ναι, ναι, το καραβάνι. Και μάλιστα υπάρχουν και φήμες ότι χτύπησε λόγω του ότι είχε κάμερα στο κράνος. Όχι, δεν είναι φήμες, είναι γεγονός. Και ένας από τους λόγους που είναι σε αυτή την κακή κατάσταση είναι ότι... Νομίζω ότι δεν έχει βγει προς τα έξω επίσημα για πολλούς λόγους. Για λόγους, για να μην απαγορευτεί και το mount, να κρεμάζει, δηλαδή, την κάμερα εκεί. Έτσι. Αλλά ότι έτρεχε, ότι πήγαινε με μια ηλικιώδη ταχύτητα και ως σκιέρ. Ναι, πήγαινε. Νομίζω είναι εθισμός, η ταχύτητα, καλός ή κακός. Είναι γνωστό. Και αν το έχεις το μικρόβιο που λέμε, αυτό δεν σου φεύγει. Όσο μεγάλη ηλικία και να έχεις. Δεν θα ξεχάσω το Μοντόγια, ο οποίος επίσης ήταν και στη McLaren, και ο Μοντόγια, ο οποίος όταν έφυγε από τη Φόρμουλα 1 τα γύρισε όλα. Τα αμερικάνικα κυρίως, αγωνίσματα ταχύτητας. Ναι, τα γύρισε όλα. Πήγε από όλα. Να έχει εμπειρία από όλα. Που λενάρα ο Φερνάντο Μοντόγια. Κυρίως στις μάχες του τότε και με τον Σουμάχερ, που είχε προσωπικές... Και με τους ομόσταυλους του είχε μάχες, δηλαδή... Με τον αδερφό του Σουμάχερ. Αυτός ήταν ο ομόσταυλος του στη Williams. Ναι, δεν θυμάσαι. Που δεν τους έδινε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δεν τους έδινε σαφέστατο 1-2, στις ο πρώτος οδηγός, στις ο δεύτερος. Που είχε Φεράρι τότε με Μπαρικέλο και με Σουμάχερ. Το θεωρώ πιο τίμιο αυτό. Πατούσε φρένο Μπαρικέλο στο τέλος για να πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Παρότι υποστήριζα τη Φεράρι και την υποστηρίζω, το λέω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Μπαρικέλο. Άσχετα που έχει δικαίωμα να το κάνει. Ήταν ένα εκπληκτικό ταλέντο το οποίο χάθηκε στη σκιά του Σουμάχερ. Που εντάξει, ο άλλος ήταν βιονικός, ίσως ο κορυφαίος
πώς ήταν ο μοναδικός, αλλά και ο Μπαρικέλο χάθηκε. Ο Σουμάχερ είναι η... Πίσω ακόμα και τώρα οδηγάει, έτσι, 40 κάτι. Ο Σουμάχερ ήταν η συνέχεια στα πίτς του Νίκη Λάουντα. Είναι τη σχολή γερμανική αυστριακή. Είναι τετραγωνισμένη λογική. Αθλητέ οι οποίοι. Ο Μπαρικέλο και λόγω εθνικότητα τη Μπαρικέλο. Ο Μπαρικέλο, εντάξει. Και γενικότερα οι Βραζιλιάνοι και γενικότερα και οι Ισπανοί είναι λίγο πιο. Έχουν το αμπεραμέντο αυτό που λέμε. Έτσι, το τρελιάρικο κτλ. Και είναι μια άλλη λογική και σαν οδηγή. Πιο εκρηκτική που λέμε. Λοιπόν, να κλείσουμε και με την είδηση ότι ο Φώτης Κατσικάρης, ο πρώην προπονητής Εθνικής Ελλάδος, αρκετών ισπανικών ομάδων, έχει περάσει και ένα φεγγάρι. ΑΕΚ, του Άρη. Από Άρη, από ΑΕΚ έχει περάσει ένα πρώτος προπονητής. Όχι, δεν έχει περάσει. Είχε περάσει από βοηθός του Σάκοτα. Ναι. Από εκεί που ο Σάκοτα είχε και τον μπρίφτη. Ναι. Είχε ωραίο team. Ωραίο team. Και θα ζήσει, καταρχάς ο Κατσικάρης δεν είναι η πρώτη χρονιά που θα πάει σε Summer League, έτσι το καλοκαίρι πάνε αρκετοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε πάει και ο Πέστονα πέρυσι. Ο Έλα, κόλλησα τώρα. Έλλην. Ναι, ρε, του πάω. Που είχε πάρει το τελευταίο κύπελο. Ακόλλησα. Τέλος πάντων, θα μου έρθει. Και ο Κατσικάρης θα είναι μάλλον ο αντικαταστάτης του Κοκόσκοφ. Ο τύπος που κέρδισε με τη Σλοβενία πέρυσι το καλοκαίρι το Ευρωμπάσκετ. Με Ντόνσιτς και με Ντράγκιτς. Είναι επί δεκαετίας ο Κοκόσκοφ στην Αμερική, βοηθός, και έχει πάρει μέχρι και την Αμερικάνικη υπηκότητα. Φέτος θα γίνει επίσημα ο πρώτος Ευρωπαίος προπονητής, πρώτος προπονητής σε ομάδα του NBA. Έχει αναλάβει τους Phoenix Suns. Ο Dave Vlad δεν μετράει στην Ευρωπαίος γιατί είναι Αμερικανός. Ισραηλινός. Είναι Αμερικανός. Οπότε είναι γεννημένος στην Αμερική. Παρότι έχει γαλουχηθεί μπασκετικά εδώ. Οπότε έχει κάτσει και ο Μεσίνα, αλλά όχι ως πρώτος προπονητής. Ήταν απλά ο Πόποβιτς σε άδεια φάση, ναι, και έκατσε ο βοηθός του, ας πούμε. Λοιπόν, ο Κατσικάρης, μάλλον με πληροφορίες που διαβάζουμε στο ίντερνετ, θα είναι ο assistant στους Utah Jazz. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Είναι σε μεγάλη διάκριση για Έλληνα προπονητή. Πρόσεξε, ο Κατσικάρης, παρότι μικροδείχνει, είναι κοντά στα 50. Είναι κοντά στα 50. Είναι 51 ο Κατσικάρης. Έχει, νομίζω, περάσει από πολλά στην Ευρώπη, από πολλά κύματα, ας πούμε, δεν έχει αναλάβει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι. Όχι. Είχε ακουστεί, αν θυμάσαι καλά, και για την Μπαρτσελόνα πριν, ναι, πάει ο Μπαρτζόκας. Ναι. Έτσι, σε εκείνο το προολυμπιακό τουρνά στην Ιταλία, ναι, που έγινε άλλος. Εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή, ένα μοντέρνο προπονητή. Καλώς θα πάει να κάτσει στην Αμερική. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή κίνηση. Εκεί για να σε πάρουν στα σοβαρά δεν πρέπει να κάτσει μία-δύο χρόνια. Εκεί πρέπει να κάτσει χρόνια. Χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Κατσικάρη να πάει. Γενικά. Ναι, να μετακομίσει μόνιμα στην Αμερική. Γιατί, πρόσεξε, το να κάνει αρπαχτές, να το πω έτσι απλά, στην Ευρώπη ως πρώτος προπονητής είναι πιο επικερδές από το να πας εκεί και να έχεις ένα μισθουλάκο ως βοηθός προπονητή. Έτσι. Είναι μια επιλογή καριέρας αυτή για τον Κατσικάρη και όχι επιλογή πορτοφόλιου. Σίγουρα και είναι επιλογή του να κάνει και κάτι διαφορετικό. Είναι και η πρόκληση που λέμε. Δεν είναι δηλαδή το. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κάθεται επίσημα σε πάγκο. Όχι ως πρώτος προπονητής, αλλά επίσημα σε πάγκο ομάδας του NBA. Αυτή ήταν και η τελευταία είδηση. Πήγε 10. Πήγε. Να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Ήταν ακόμα ένα αλληλούια με τον Στάθη και τον Μιχάλη Νικολαίδη, ο Βασίλης ο Καβαδίας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός μας ήταν το Αλληλούια. Το έπιπλο Παπαϊωάννου. Το έπιπλο Παπαϊωάννου είναι χορηγός του Αλληλούια. Είναι στην Ευκαρπία. Θα τους βρείτε στην Αθηνά στα Κύρια 6 για να κάνετε τα έπιπλα των Ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές με τα καλύτερα υλικά και να τα πάρετε γρήγορα και οικονομικά. Ακολουθεί η εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Τάσο Τρέγια και τον Στέλιο Παπαντονίου. Εμείς ζούμε μια καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Με πολύ έτσι ωραία παιχνίδια. Με ωραία παιχνίδια στο Μουντιάλ. Καθότι έτσι, να γεμίσει μπάλα η ζωή μας. Έχουμε Πασχαλιά κάθε βράδυ πλέον για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και και κηδεία για τις γυναίκες. Ναι. Το ποδοσφαιρό. Ναι, δυστυχώς οι γυναίκες παίρνουν περίοδο. Είναι ο μήνας, το Ραμαζάνι, το Ραμαζάνι των γυναικών. Γκρίνια. Καλά να πάω, τι να κάνω. Μια φορά στα 4 χρόνια. Καλό βράδυ σε όλους.